Θα αναρωτιόταν κανείς πώς πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τα κρούσματα που έχουν αυξηθεί, με τους φιλάθλους οι οποίοι τελικά δεν θα καταφέρουν να επιστρέψουν στα γήπεδα, με τη μουντάδα του καιρού, με αυτή τη διάθεση που 6 και 7 λεπτά το πρωί δεν σας αφήνει να σηκωθείτε από το κρεβάτι, αλλά... Αλλά εμείς εδώ είμαστε για να σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα και να τα ανατρέψουμε όλα αυτά για το επόμενο δίωρο. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους στη Θεσσαλονίκη, από όπου και ξεκινήσαμε να λέμε αυτές τις καλημέρες, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, στην Αυστραλία, στην Αμερική, παντού. Όπου φτάνει το σήμα του αθλητικού Λίμπερο 107,4. Τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει να διώξουμε αυτό το υπέροχο χαμόγελο από τα χείλη μας, ξέρετε, γιατί η μέρα στην οποία δεν χαμογελάμε είναι χαμένη εντελώς. Εδώ είμαστε λοιπόν, 2-1 με το καλημέρα. Ποιοι είναι οι δύο? Ελάτε τώρα που δεν ξέρετε. Κωνσταντίνος Τσίψιος. Εγώ είμαι το ένα. Το ένα είσαι. Άννα Ορφανίδου που ακούγατε. Χριστίνα Καρακασίδου. Εδώ είμαστε. Μέχρι το Δέλτα του Κεντάβρου θα πω εγώ, που έφτασες μέχρι τα όρια πάνε και έξω από το γαλαξία. Παντού, παιδί μου, παντού. Τι καλημέρα, ρε Άννα, τι καλημέρα. Μην μου τα θυμίζει, παρακαλώ. Έλα, πες το. Χάσαμε εδώ το στοίχημα. Η Ντόρτμουντ μας έκανε την καρδιά περιβόλη. Δεν ξαναγγίζει ο Ντόρτμουντ, δεν ξέρει τίποτα. Εγώ σας τα έλεγα από χθες. Εμένα κανείς δεν με ακούει σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα που καθόμαστε. Τι να σας κάνω? Θα έπρεπε να σας ακούσω. Καλημέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε για ακόμα ένα πρωινό στην εκπομπή μας, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Το γνωστό παρεάκι είναι εδώ στις επάλξεις, να σας ενημερώσει, να σας δώσει τον παλμό της πόλης, να σας ξυπνήσει, να σας θυμώσει. Όχι, όχι, γιατί έχεις τέτοιο κακό σκοπό σήμερα. Γιατί μπορεί και να έχει, παιδιά, αφήστε την, μπορεί και να έχει. Εμείς εδώ εκφραζόμαστε ελεύθερα, οπότε ναι, άμα θες να τους θυμώσεις κιόλας. Ναι, μπορείς να θα σε αφήσουμε. Μπορείς να μας θυμίσεις, ήδη εμένα με έχεις εκνευρίσει εδώ πέρα πρωινιάτικα με την United. Είπε την Dortmund, είπε την United, να εσύ τα νεύρα. Ο Dortmund εμένα δεν είμαι Dortmund, αλλά United, τώρα πια United. Και λοιπόν, αν συμφωνείτε κι εσείς με Κωνσταντίνο, θέλω κινητό στο χέρι, ένα μήνυμα το οποίο θα λέει καλημέρα, ναι Κωνσταντίνε, συμφωνώ μαζί σου, ή όχι Κωνσταντίνε, δεν τα πας καλά. Ή εν πάση περιπτώσει και ένα απλό καλημέρα μας φτάνει τώρα, έλα μην ζητάμε πολλά. Είναι το κλασικό, το συμφωνείτε με μένα ή τη Χριστίνα. Και γιατί συμφωνείτε με μένα? Το πιάσες, κυρία μου, το πιάσες. Ναι, ναι, τα πιάνω εγώ όλα. Καλημέρα στον Κώστα να πούμε, τον Πολίσμαν από Αθήνα που μας ακούει φανατικά. Καλημέρα και σε όλους όσοι εκεί έξω ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας. Έχετε σηκωθεί από το κρεβάτι, έχετε ρίξει παγωμένο νεράκι στο πρόσωπο, ο καφές ετοιμάζεται ή αν είναι ήδη έτοιμος, τότε εσείς ετοιμάζεστε για μια γουλιά ζεστό καφέ και θα βγείτε εκεί έξω. Καλημέρα στους φίλους μας, τους επαγγελματίες οδηγούς, τους οδηγούς ταξί, τους φορτηγατζίδες, που όλη νύχτα είναι και αυτής της επάλξης επίσης. Όλοι, οι στρατιωτικοί που πάνε στις δουλειές τους... Όλοι οι ένστολοι γενικότερα που ξυπνάνε από νωρίς για να υπηρετήσουν αυτή τη χώρα. Καλά, και μία ένστολη, εντάξει, και εσείς που πάτε δηλαδή σε καφετέρια και σε τέτοια. Και εσείς επίσης. Η δική σου. Γιατί και εσείς υπηρετείτε, ξέρετε ποιους. Αυτούς που θέλουν να πιούν καφέ, ρε παιδιά, πρωί-πρωί. Αυτή η γουλιά καφέ που λες, τη φαντάζομαι από το. Όπως στα μνημόσια και στα τέτοια που ξεκινάει από το τραπέζι που ρουφάει ο άλλος μέχρι να φτάσει εδώ πέρα. Ανέβει. Ναι. Ας μην το κάνω πολύ κοντά, γιατί. Η Άννα έπρεπε να γίνει και ηθοποιός. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή. Σε ευχαριστώ. Όσοι ακούτε, σκηνοθέτε. Έτσι. Σεναριογράφοι και λοιποί του επαγγέλματος. Εκτός από δημοσιογράφος, ναι, γιατί όχι και ηθοποιός. Γιατί... Σήμερα η Ανθή γεντήθηκε κυτρινό μαύρα πάντως σήμερα, να πούμε. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό για τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, ο οποίος τη λατρεύει, αλλά απλά το αναφέρουμε. Το κίτρινο δεν με... Δεν σε τρελαίνει? Πρόσεξε τι λες, σε παρακαλώ.
Διπλέ κοπέλα πιο, έτσι, πιο... Είναι πιο σε κάτι. Ναι, πιο σε κάτι. Για μας μη λες τη φορά, μην ήρθαμε με το αθλητικό. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, ήρθαμε με το αθλητικό εμείς. Χάλια, χάλια, χάλια. Είμαστε το φτιαγμένο νύχι όμως. Για πες μας πού μας βρίσκουν στα social. Ναι. Στο Facebook πληκτρολογείται Libero 107,4 Sport Radio και στο Instagram Libero κάτω παύλα 107,4. Στέλνετε τα μηνύματά σας, μας λέτε τα θετικά, μας λέτε τα αρνητικά, γιατί μας αρέσει να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι. Τα δεχόμαστε όλα. Δεν ξέρω, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Είπε η μετριόφρον φωνή αυτής της εκπομπής. Το μεγαλύτερο ελάττωμά μας είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Είναι ναι. Ένα ελάττωμα. Ότι είναι σαν... είμαστε πολύ ειλικρινείς. Κωνσταντίνε, είναι σαν αυτά που λένε έχω τρομερά ελαττώματα, όπως η ειλικρίνειά μου, η καλοσύνη μου, το γεγονός ότι πιστεύω στους ανθρώπους πάρα πολύ. Καλή μου καρδιά, δεν... Αυτή η καλή μου καρδιά με έχει κρατήσει πολύ. Τέτοια ελαττώματα έχουμε και εμείς εδώ. Μας ακούτε βέβαια και στη Χαλκιδική, σε όλη τη Χαλκιδική, είτε μέσω του Libero 107,4, είτε Space 92,2. Πιάνετε δεύτερο τρίτο πόδι, στριμωνικό κόλπο Καβάλα, Βόρεια Θάσο και στη Δράμα μέσω του Radio Sound 93,8. Και δεν είναι μόνο αυτά, μισό λεπτάκι παρακαλώ, διότι e-radio, Live24, Greek Radios, από όλα αυτά, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν χτυπάει ο παλμός του διαδικτύου, είναι και ο αθλητικός Λούμπερο εκεί. Καλημέρα να πούμε και στο Στέφανο, ο οποίος λέει μην αφήνεις το παρελθόν σου να κλέψει το μέλλον σου. Έλα ρε Στέφανε πρωί-πρωί. Στέφανο λένε τον αδερφό μου. Τι συναισθηματίας, καλημέρα και στον αδερφό σου. Τι συναισθηματίας είναι αυτός ο Στέφανος και μπράβο του. Το αδερφό μου το πούμε καλημέρα σε κάνα τρίωρο. Ναι, καλά τρίωρο, είναι, και βάλε. Μετά τις 9. Σίγουρα. Α, όχι, μετά τις 9 είναι τρίωρο. Βάλε 6 ώρες τότε. Βάλε 6 ώρες. Βάλε κι άλλο και Στέφανε. Καλημέρα στον Δημήτρη που έστειλε σταθερά. Παναγιώτη δεν έχω σήμερα, θα έχει ρεπό μάλλον, δεν θα δουλεύει. Καλώς το αγόρι μας. Καλημέρα και στο Σάβα και σε όλο αυτό το πρωινό παρεάκι που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 εβδομάδες πλάκα-πλάκα. Ναι. Θα κάνουμε γενέθλιο μήνα θα κάνουμε σε λίγο. Στην άλλη εβδομάδα θα πάρουμε τα ρεπό μας, τα απαραίτητα. Δευτέρα, Τετάρτη. Θα έχουμε αυτό το. Και του Αγίου ανάμεσα, βέβαια, το οποίο δεν θα το πάρουμε ρεπό. Εδώ θα είμαστε εμείς, έτσι. Εγώ λέω κάθε μήνα να γιορτάζουμε επέτειο. Επέτειο εκπομπή. Ω, Θεέ μου. Ναι, μερκουδάκια τέτοια. Θέλω δωράκια, ναι. Και ζήτα και το κατάλληλο τραγούδι, αγαπημένη, γιατί πιστεύω ότι θα ζητήσω σκενό τη Φακιανάκη επέτειο. Ναι. Να βάλουμε και τα γενέθλια, εγώ λέω μετά. Ναι. Προ το παρόν. Θέλω να ακούσω Βενεδίκτιους Μοναχούς. Ναι, διότι ήρθε η ώρα να μάθετε σε ποιον θα πείτε χρόνια πολλά σήμερα και να μάθετε κιόλας και το αν υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας, γύρω μας ή και μακριά μας που το όνομά τους κάπου παραπέμπει. Κάτι σας έχουμε γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν η Ευκρατία, ο Ευκράτης, η Ευκρατούλα. Η Ευκαρπία, α. Όχι. Μην μπερδεύεσαι. Η Ούρσουλα, η Ορσαλία, ο Σοκράτης. Και Σοκράτης, ωραία. Ναι. Ο Σοκράτης, εσύ σούπερστα. Τώρα ο Σοκράτης ποιος λογικά, νομίζω, δεν ξέρω. Ο Σταθόπουλος. Αν είναι ο Σοκράτης αυτός. Αυτό δεν έχει. Άμα έχει κι άλλο, εντάξει, να μας συγχωρέσουν, δηλαδή πόσα. Ναι. Λοιπόν, ο Σοκράτης που είχε το κόνιο αποκλείεται. Ναι. Κάποιος άλλος Σοκράτης, έτσι γνωστός και μη εξαιρεταίος, που του αρέσουν τα ερυθρόλευκα, δεν ξέρω. Αυτός. Και τα σπρώμαυρα ενίοτε. Πάντως γιορτάζει η Ούρσουλα Άντρες, η οποία για όσοι δεν την ξέρετε, ο αντρικός πληθυσμός πιστεύω θα τη γνωρίζει, θα τη θυμάται ως το κορίτσι του James Bond, δίπλα στο πλευρό του Σον Κόνερι. Είναι η Ελβετή αυτή ηθοποιός, στάρ του σινεμά, η οποία έχει βρεθεί δίπλα σε πολλά γνωστά ονόματα ως ερωμένη. Όπα της. Ακούγοντας Elvis Presley, Frank Sinatra. Και... Γενικά της άρεσαν τα τραγούδια, ναι, έτσι, άρεσαν, από ό,τι καταλάβαμε. Και έχει τιμηθεί και με χρυσή σφαίρα το 1962. Η Ούρσουλα Άντρες, η οποία σήμερα, ναι, σήμερα είναι 84. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ούρσουλα. Και γιορτάζει, είναι η γιορτή της, ναι. Για όσους είστε πιο με τα πιπίνια, πιο της, του νεανικού, γιορτάζει και η Ούρσουλα Κορμπερό από το La Casa de Papel, η Τόκιο, η γνωστή. Και ίσως, λίγο έτσι εδώ στα σημερινά. Ναι, μπορεί λίγο πιο... Πιο πρόσφατο παρελθόν. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Χρόνια πολλά σε όλους σας. I sit and wait.
Έχουμε και πολλά μηνύματα, Άννα, που λένε για να πάρουμε τηλέφωνο, να ξυπνήσουμε κόσμο. Χαιρόμαστε πολύ που, που το θυμάστε. Όχι, όχι. το θυμούνται ότι κάθε Τετάρτη αυτό το έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι είπαμε ότι θα γίνει θεσμός αυτό το πρωινό ξύπνημα. Έτσι. Καλά, εμείς ήδη ξέρουμε ποιον θα ξυπνήσουμε σήμερα, διότι από τις προηγούμενες μέρες έχουμε λάβει το μήνυμα. Αλλά μπορείτε κι εσείς, συγγνώμη, καθημερινά εδώ 6 με 8 να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας λέτε ποιον θέλετε να ξυπνήσουμε την Τετάρτη. Ή ποιον θέλετε να κάνουμε πρόταση γάμου. Τα κάνουμε όλα εμείς. Είπαμε και πρόταση γάμου, έτσι. Εντάξει, τι, θα το δεχτούμε αρνητικά και αυτό. Και τα δύο. Αρνητικά και τα δύο. Να, άμα θέλετε και πρόταση γάμου. Θα την κάνει ο Κωνσταντίνος για να αρχίσει να μαθαίνει να παίρνει το κλίμα. Έλα, την κάνω εγώ. Την κάνω εγώ, ας πω. θα τις παραθέσω όλα τα αρνητικά του γάμου και θα πω γιατί. Τι να το βάλεις τώρα, Κωνσταντίνε, εσύ στο Χαριλάου θα κάνεις πρόταση γάμου, μέσα στο Χαριλάου. Δεν τον έχω για τέτοιο, ποτέ όμως με τίποτα. Είμαι από αυτούς που δεν θα πω ποτέ αυτό το άμα δεν πάρει ο Άρης πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, δηλαδή. Όσοι είπαν αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα δεν παντρεύομαι, καταλαβαίνεις ότι έχουν παντρευτεί άπαντες πλέον. Τώρα είναι το καινούργιο του Champions League, του γεροντοκόρου. Να σου πω κάτι. Αφού έχω καλή διάθεση πρωί-πρωί, γιατί θέλει. Να μην χαλάσουμε τη διάθεση, γιατί. Βλέπει, είμαι χαμογελαστό παιδί. Βλέπει ότι έρχομαι εδώ. Έτσι, λάμπει το πρόσωπο. Σα βλέπω πρωί-πρωί και χαίρομαι. Λάμπει, ναι. Καλημέρα, Στάθη. Γιατί θες να τα χαλάσουμε. Καλημέρα στα κάτω πορόια, στην Κερκίνη. Μα ακούει φανατικά. Ευχαριστώ για τη στήριξη στην πατρίδα. Ναι. Φυσικά ευχαριστούμε όλου όσοι εκεί έξω μα ακούνε και ξυπνούν μαζί μα. Καθ' όλη τη διάρκεια του δύο ώρου, τους ευχαριστούμε πολύ. Παράγουμε περισσότερες ευχές στα κάτω πορεία από όσες μπορούμε να αφομοιώσουμε σαν κοινωνία, νομίζω. Έτσι. Κάθε μέρα τρεις φορές και κάτω πορεία δεν φτάνει. Λοιπόν, να λες και είσαι τους φίλους σου και από τα Γιαννιτσά, σε παρακαλώ. Θα πω το Γιώργο, ο οποίος είναι ένστολος και αυτός είναι αστυνομικός, κάτω στην Αθήνα και κατέβηκε τώρα τελείωσε η άδειά του. Έτσι, Γιώργο, αν μπαίνεις και σε λίγους αριθμούς, γιατί. Λοιπόν, σήμερα. Ξέρετε, όπως κάθε μέρα μετά τις 7 θα ανοίξουμε τις γραμμές, αλλά θέλω να σας προειδεάσω και να σας προετοιμάσω ότι το θέμα είναι δύσκολο, είναι βαρύ, είναι όμως της επικαιρότητας και ορμόμενη από τις δηλώσεις ενός αγαπημένου ηθοποιού, σεναριογράφου και σκηνοθέτη. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Του Κουέντιν Ταραντίνο. Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Γιατί μου είπε κάτι, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει Ανούλα, άκουσα εκεί ότι με αγαπάει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος, οπότε. Πάντως ο Κωνσταντίνος έχει φαν τον Άρη το Φίληρο, ο οποίος. Τον Άρη το Φίληρο. Από το Φίληρο. Τον Άρη από το Φίληρο, ο οποίος περαστικά να πούμε είναι και αρρωστούλης. Λέει συγκεκριμένα καλημέρα από τον μεγαλύτερο φαν του χιούμορ του Κωνσταντίνου. Και ακόμα δεν έχω ξεδιπλωθεί, να ξέρεις. Για να μην τους τρομάξω. Δεν θέλω να τους τρομάξω. Εμείς πάντως το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, για να ανασκουμποθούμε, νομίζω ήρθε η ώρα να μάθουμε τι καιρό κάνει σήμερα, πώς θα πάτε στις δουλειές σας, τι θα βάλετε, τι θα βγάλετε. Οπα. Για να τα ακούσουμε όλα αυτά σήμερα που είναι Τετάρτη 21 του Οκτώβρη. Αφού λοιπόν έχουμε για καιρό, θα πάμε τέτοιο, θα πάμε με Purple Rain. Μ' αρέσεις πολύ. Rain δεν θα έχουμε σήμερα, θέλω να σας ενημερώσω, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με έθριο καιρό και όσοι ήδη είσαστε έξω το έχετε καταλάβει. Πρωί-πρωί 15 βαθμοί Κελσίου, αλλά ο ήλιος θα λάμψει στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Βέβαια θα έχουμε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό σχετικής υγρασίας, θα φτάσει μέχρι και το 72%. Το μεσημεράκι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία, 21 βαθμοί Κελσίου. Με τη σχετική υγρασία να πέφτει κατακόρυφα, περίπου στο 37%. Το απόγευμα θα έχουμε έθριο καιρό, 20 βαθμοί Κελσίου και σχετική υγρασία 41%. Και το βράδυ επίσης στους 17-18 βαθμούς και λίγο ακόμα θα τσιμπήσει το ποσοστό της υγρασίας. Νομίζω είναι μια εξαιρετική μέρα για Οκτώβριο, για 21 Οκτωβρίου είναι εξαιρετική ημέρα. Λοιπόν, τι προτείνουμε, έτσι για να μην κρυώσουμε και γιατί είναι και λίγο ύπουλος ο καιρός, ειδικά αν υδρώσεις, θα είσαστε με ένα κοντομάνικο ή με ένα λεπτούτσικο έτσι μακριμάνικο, αλλά θα έχετε και το ζακετάκι από δίπλα, παραμάσχαλα. Συμφωνείτε? Ναι, γιατί ως γνωστόν έτσι την πατάς. Έτσι την πατάς. Ή γιατί ως γνωστόν, Κωνσταντίνε, καλά δεν σου είπε η μαμά πάρε ζακέτα. Ζακέτα να βάλει, ζακέτα. Και αυτό το ακολουθεί μετά μια κίνηση ανεπαίσθητη του χεριού του, γιατί βλέπεις τι γίνεται και δεν δείχνει τίποτα. Είναι
το κενό. Βλέπεις τι γίνεται έξω. Λοιπόν, η Μανούλα είναι μόνο μία. Θα την ακούμε. Γιατί όσοι δεν την ακούμε, χτυπάμε το κεφάλι μας μετά. Η Μανούλα είναι μόνο μία, εκτός. Εκτός. Αν έχουμε όμως θέμα, έχουμε θέμα που μπορεί να είναι και δύο. Σωστό και αυτό. Χτυπάσα, δίνω εγώ για τα. Κοίταξε, το μάνα είναι μόνο μία, είναι γενικότερο. Ναι, ναι. Είναι γενικότερο. Λοιπόν. Μην ξεκινάμε πάλι με αυτά. Όχι, όχι, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Περίμενε, είμαστε μια χαρά. Είναι. Καλά, το βλέπω. Φτάσαμε 22 όχι. λεπτά μετά τις 6. Άρα είναι η ώρα για. Σαν σήμερα. Α, νόμιζα είναι η καλή σήμερα. Γι' αυτό κάνει την πάσα της, γι' αυτό. Σας έχω κάνει. Ωραία, σας πάμε πρώτα σαν σήμερα. Σας έχω ψαρώσει και τους δύο. Μου τη δίνει όταν μας το κάνει αυτό. Πολύ μ' άρεσε. Έλα, μωρέ, σας αγαπώ λίγο να σας πειράξω κι εγώ, άντε. Λοιπόν, θέλετε αρχικά να σας πω λίγο ότι σήμερα είναι η ημέρα του Αιγυπτιακού Ναυτικού. Η ημέρα του Αιγυπτιακού Ναυτικού. Ούτε καν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ αυτό. Να ευχόμαστε να μην το ακούσουμε. Γιατί ναι. Αν το ακούσουμε δεν θα είναι για καλό. Ή θα είναι κάτι για συμμαχία, δεν ξέρω τι θα είναι. Ωραία, είμαστε ειρηνόφιλοι, πάμε προς συμμαχίες. Και είναι επίσης η μέρα της μάχης του Τραφάλγκαρ στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μαχία του Τραφάλγκαρ, για να είμαστε ακριβείς. Εντάξει, τώρα για τους ιστορικούς είναι αυτά περισσότερο. Και το Αιγυπτιακό Ναυτικό και η μάχη του Τραφάλγκαρ. Είναι δηλαδή οι παγκόσμιες μέρες του Αιγυπτιακού Ναυτικού και ναι, της μάχης είναι, του Τραφάλγκαρ. Δεν είναι, δεν έχει κάτι. Δεν συγκινούμε με τίποτα όμως από όλα αυτά. Άμα είσαι το παιδί του Ναπολέοντα, ξέρω εγώ. Πάμε σε άλλα πιο ενδιαφέροντα, πιο ουσιαστικά. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ταξίδι. Στα αθλητικά μας. Σαν σήμερα δηλαδή, κάτι θα έχει γίνει, ωραία. Δεν μπορεί. Κάτι έχει γίνει, δίκιο έχει Σάνα. Κάτι. Όπα. Μιας και μιλάς για Αίγυπτο, αυτή είναι η Αιγυπτιακή επίδειξη δύναμης και μία. Όλα μία. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Καλέ, τι σώματα είναι αυτά. Να το προκαλώ η ελληνική αστυνομία ναι, είναι έτσι. Να κάνει το ίδιο. Νομίζω, παιδιά, ότι θα αναθεωρήσω σχετικά με την 21η Οκτώβρη, που είναι η μέρα Αιγυπτιακής ναυτικής δύναμης. Τι είναι αυτά εδώ τα... Παιδιά, αν βάλετε τώρα να δείτε... Χάζαμε το φως μας προνιάτικα. Στο... Πού είναι, στον Αλφα. Συγγνώμη, εσύ γιατί στραβώνεις λίγο, γιατί στραβομουτσουνιάζεις, για πες μας λίγο, ε? Δεν κάνω διακρίσεις εγώ και γενικά με καμία αστυνομία. Okay, την Αιγυπτιακή ιδέα. Τι σώματα είναι αυτά. Λοιπόν, δεν κοιτάζω άλλο γιατί... Ναι. Λοιπόν, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπικίλα γίνεται ο πρώτος δρομέας το 1964 που κερδίζει δεύτερο συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στον μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Το πρώτο ήταν το 1960 και αυτή τη φορά που συμμετείχε τρέχει για πρώτη φορά με παπούτσια, ενώ 5 εβδομάδες πριν είχε υποβληθεί σε εγχείρηση σκολικοειδητή. Αυτό να το ακούμε εμείς, που αν σπάσει λίγο το νυχάκι, αχ λέμε δεν μπορώ να σηκωθώ σήμερα από το κρεβάτι μου, ωραία, γιατί το νύχι έσπασε και δεν μπορώ. Ο άνθρωπος έτρεξε μαραθώνιο, πήρε χρυσούς Ολυμπιακούς, Αιθίωπας. Άρα δηλαδή, χωρίς παπούτσια. Μήπως ήταν από την Αντίσα Μπέμπε. Δεν ξέρω. Αυτά λίγοι τα φτιάνουν, Κωνσταντίνε, Αντίσα Μπέμπα. Αντίσα Μπέμπε. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Χριστίνα, αλλά σαν σήμερα έχουν γίνει και άλλα πράγματα, ναι. Έτσι. Πάμε να δούμε λίγο και το ταξίδι μας στο χρόνο, έτσι. Από το 1805, όπως είπαμε, με την ναυμαχία του Τραφάλγκαρ, να ακούσουμε λίγα πραγματάκια παραπάνω για το γεγονός. Με τη μάχη ανάμεσα σε Άγγλους, Ισπανούς και Γάλλους, με τον Ναπολέοντα εκείνη την εποχή. Το 1825 δημοσιεύεται για πρώτη φορά στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος κριτική του ποίηματος του Διονύσου Σολομού «Ύμνος εις την Ελευθερία» από το Σπυρίδωνα Τρικούπη. Το 1918 πραγματοποιείται το πρώτο εργατικό συνέδριο στην Ελλάδα στο φουαγέ του Βασιλικού Θεάτρου στην Αθήνα. Η πρώτη εκτελεστική επιτροπή της ΓΕΣΕΕ απαρτίζεται από τους Μπεναρόγια, Ευαγγέλου, Δελαζάνο και Μαχαίρα. Και το 1969 κυκλοφορεί ο δίσκος του Διονύσιου Σαββόπουλου «Το περιβόλι του τρελού». Νομίζω από όλα όσα μας είπες ενδιαφέροντα, με Διονύση Σαββόπουλο είναι. Ναι, αυτό, γι' αυτό το είπε για να... Το φαντάστηκες να έτσι, δεν και είναι. Λοιπόν, κάτι ξέχασα εγώ να πω από το πρωί, ναι. Και θα έπρεπε να με μαλώσετε, αλλά επειδή και εσείς με αγαπάτε, δεν με μαλώσατε. Ξέχασα, βρε παιδιά, να σας πω πώς θα μας στείλετε ένα ωραιότατο μήνυμα, μια καλημέρα εδώ στην Εσεμεσχέρα. Το ξέχασα. FM κενό μήνυμα στο 54-222.
Και αυτό το φινάλε εκπληκτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δώσε και το drums. Νομίζω θέλετε να ακούσετε το... Όχι ακόμα. Έλα. Φοβάμαι ότι θα σβήνει τα drums. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα έχει αυτό το φινάλι που ήθελα και άσε. Τώρα απογοητεύτηκα. Εμείς σας το έχουμε ξαναπεί ότι στα διαλύματα λέγονται τα καλύτερα. Άμα θέλετε τα λέω και κανονικά εγώ, δεν ντρέπομαι. Αλλά ναι, ο Κωνσταντίνος νομίζω έχει διάθεση να πλέξει το εγκόμιο της Ανθής. Κοίτα, έχω κάνει ένα άνοιγμα προς την Ανθή το προηγούμενο καιρό, αλλά μόλις είδα ότι επέστρεψε στην εκπομπή στο Μέγκα με το γάμο της, με πλάνα από το γάμο της. Δηλαδή, όχι, λέω εντάξει, όχι. Από μένα είναι όχι πλέον. Από μένα, παιδιά, είναι όχι, ναι. Κωνσταντίνος, νομίζω. Τώρα δεν θέλω εγώ. Γιατί ξέρεις αν ήθελες. Ναι, όχι, δεν θέλω. Μπορούσες, αλλά τώρα δεν θέλεις, αυτό είναι. Εμείς θέλουμε, όμως θέλουμε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ και γι' αυτό είμαστε στην παρέα σας πρωί-πρωί. Δεν θες εσύ να μας ξυπνήσεις, έτσι επιμένεις με αυτό το lounge, το mood. Πολύ ωραίο είναι για 9 η ώρα το βράδυ. Αυτό... Να χορέψουμε ένα blues, να είμαστε έτσι επειδή αγαπημένοι. Επειδή οι φίλοι μας, έτσι, οι φίλοι ακροατές και οι φίλες ακροάτριες κυρίως έχουν μια λατρεία στο Netflix. Αυτό το τραγούδι είναι το επίσημο τραγούδι του Sunderland Till I Die, του ντοκιμαντέρ της Sunderland. Και έτσι το συνδυάζω ωραία με φθινόπωρο αυτό. Μάλιστα. Και με το χθεσινό θέμα επίσης. Φοριέται και επίσημα δηλαδή. 2-1 με το καλημέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση, διότι έτσι αθλητικός Λίμπερο είμαστε. Να πούμε λίγο τα της επικαιρότητας, έτσι δεν είναι, Χριστίνα μου, έτοιμη? Να τα πούμε, να τα πούμε. Περίμενε, αυτό σε περίπου 2 μήνες. Θα τον πνίξουμε τον άνθρωπο. Πάντως εγώ βλέπω να βγαίνω για κάλαντα, γιατί ναι, τελειώνουν τα... Το πενιντάρικο δεν μας είπε τι έγινε. Τα αποθέματα. Το πενιντάρικο δεν μας είπε τι έγινε. Καλά είναι. Εντάξει, καλά κρατεί. Κάπου είναι μακριά και με σκέφτεται το πεντάρικο. Τι να πούμε, να ξεκινήσω από τα ευρωπαϊκά, να ξεκινήσω. Τα χθεσινά η Manchester United πέρασε ξανά από το Parc des Princes, νικώντας 1-2 την Παρί με τον γκολ του Rashford στο 87. Ναι. Νομίζω ήταν, εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Κάλλιζε το περίμενε. Απ' την άλλη, εύκολη υπόθεση για την Μπαρτσελόνα, πεντάρα. Να σου πω κάτι, άμα ήμουν Άραβας και μου τρώγανε τα λεφτά έτσι, σαν ναι, όπως τρώνε τα λεφτά της Παρί, θα τον έδιωχνα αυτό το ντουχέλ από τον πάγκο. Ναι. Διώξτε να, δεν μπορεί το παιδί, το έδειξε το τελικό. Το έδειξε, δεν μπορεί το παιδί. Προφανώς δεν έχεις καταλάβει ότι τα πετροδόλαρα είναι πολλά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Μέση και Φάτι ήταν αυτοί οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στο μάτς της Μπαρτσελόνα, ναι. Και με το δεξί και εύκολα η Λάτσιο και η Λειψία πήραν προβάδισμα. Η Ρεν τι έκανε, κέρδισε, 2-1 κέρδισε με την Κρασνοντάρ. Και στέκομαι πιο πολύ στο παιχνίδι της Ρεν, γιατί είχε κόσμο. 1-1 ήτανε, γιατί είχε κόσμο. Είχε πολύ κόσμο το γήπεδο. Μπορεί να έχει καμιά δεκάρα χιλιάδες το γήπεδο. Ναι, και δεν έχουν χαρταλιά εκεί. Έπαθα πολλά καλό. Τι γίνεται, γιατί έχουν κόσμο αυτοί, δεν τους είπε κανένας ότι έχουμε κορονοϊό. Ναι. Και όχι λίγο κόσμο, πολύ κόσμο. Και δίπλα-δίπλα παστομένοι ένας στον άλλον. Ναι, δεν ξέρω αν δεν τους είπαν, δεν το ακούς, δεν το πήραν χαμπάρι τους τελευταίους μήνες. Κοντεύει χρόνος. Αλλά εύχομαι, πραγματικά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και με όλη μου την καλή διάθεση να μην χρειαστεί να το πάρουν χαμπάρι με άλλο τρόπο. Ας το αφήσουμε τώρα αυτό. Εκεί στη Βρετάνη μάλλον δεν έχει. Κορονοϊό, ναι. Παρέλα στα Γιαννιτσά για την απελευθέρωση της πόλης παρά τις απογορεύσεις. Στα Γιαννιτσά, ναι, πατριώτες, πατριώτες. Ναι, αυτά που λέγαμε, ότι δεν τα παίρνουν χαμπάρι κάποια πράγματα. Πάση περιπτώσει. Απόψε ο Ολυμπιακός, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα υποδεχτεί τη Μαρσέη. Ναι. Οι Γάλλοι δηλώνουν έτοιμοι να πάρουν το παιχνίδι. Από την άλλη, ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων τους πήρε όλους. Να μην ακουστεί κάπως, τους πήρε όλους στην αποστολή και δεν ανακοίνωσε εψές ποια θα είναι η αποστολή του μάτς. Θέλει να τα αφήσει λίγο, δεν ξέρω, μάλλον πιστεύει στο μάτι ο Πέδρο.
και θέλει ναι. λίγο να τελευταία στιγμή να ανακοινώσει. Και εγώ θα το έκανα αυτό, να σου πω την αρχή. Απορώ γιατί το κάνουν τόσο καιρό. Α ταξιδέψουν όλοι και τελευταία στιγμή θα πω, θα αφήσω 2-3 έξω. Και τι έγινε. Η αποστολή incognito. Δεν θα ξέρει ποτέ κανείς τι γίνεται. Να πούμε επίσης ότι στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα διάφορα παιχνίδια τα χθεσινά, η Chelsea με τη Σεβίλη έμειναν στο 0-0. Η Ρεν, όπως είπαμε, 1-1 με την Κραζνοντάρ. Η Zenit με την Club Brugge στο 1-2. Αυτά τα μάτς, γιατί παίζουν αυτά τα μάτς, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τα πρώτα, κοίταξε, στο Champions League δεν τα λέγαμε και off the air. Στο Champions League στην αρχή είναι τα πρώτα αναγνωριστικά παιχνίδια. Γι' αυτό τι να κάνουμε, δεν θα γίνουν και αυτά. Και η Λειψία με την Πασαξεχήρ 2-0, η ομάδα του Τάγι Περτογάν. Ιτήθηκε στην έδρα της Λειψίας. Αυτά για τα σημαντικά παιχνίδια. Η Γιουβέντους κέρδισε με τα κόπων και βασάνων τον Λουτσέσκου, τον Μιρτσέα, στο Κίεβο. Αυτά με τα παιχνίδια. Δυστυχώς για το Champions League. Σήμερα καλύτερα, ελπίζω. Τι έχουμε σήμερα, έχουμε κάνα καλό ματσάκι. Ναι. Έχουμε αρκετά καλά ματσάκια, με πρώτο και καλύτερο του Ολυμπιακού. Καλά, ναι, αυτό το είπαμε. Ούτως ή άλλως ξεκινάμε με αυτό πάντα. Γιατί άμα δεν δω εγώ τώρα ο Ολυμπιακός μας δεν τι μπορώ. Τι θα κάνω το βράδυ. Παίζει και η ομαδούλα σου η Λίβερπουλ με τον Άγιαξ. Κόψτε την τώρα. Για μιλά λίγο στο μικρόφωνο να ακούσω κάτι. Ναι. Ίντερ Κλάντμπαχ. Δυνατό παιχνίδι, θεωρώ. Mm-hmm. Πολύ εύκολο το Ρεάλ Σαχτάρ. Καλά, με τη φετινή Ρεάλ, μην ορκίζεσαι. Όχι. Manchester City Porto. Και αυτό θεωρώ είναι ωραίο ότι είναι. Είναι ωραίο μάτς. Και φυσικά το πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Ατλέντικο Μαδρίτης. Για γερά νεύρα αυτό το μάτς. Εγώ δεν το αγγίζω, δεν το παίζω, δεν κάνω τίποτα. Καλά κάνεις, γιατί αυτές οι δύο ομάδες. Ειδικά ο Σιμεώνε. Να πούμε αυτό που ξεκίνησες να λες για τον κορονοϊό και για τα γήπεδα. Ότι είχαμε ένα back and forth το προηγούμενα 24 ώρα. Αυτοί θέλανε να έχουμε γήπεδο κόσμο στο γήπεδο, αλλά εμείς δεν θέλαμε. Εμείς όμως μετά είπαμε τώρα εντάξει. Άσε μας κύριε πρόεδρε. Πρόεδρε του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ που διαβάζει και τις ανακοινώσεις. Εντάξει. Δυστυχώς, ναι, ο κύριος Χαρδαλιάς μας γύρωσε για ακόμα μία φορά. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είναι δυστυχώς, εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό δηλαδή. Εντάξει. Γιατί είναι δυστυχώς. Ας πω και εγώ, συμφωνώ με αυτό που πας να πεις. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να πάθουμε χειρότερα για να μάθουμε. Τώρα το πιο εύκολο φυσικά σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο, όπως είναι ο αθλητικός Λίμπερο 107,4, είναι να βγω και να πω ότι όχι, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Ο φίλαθλος κόσμος θέλει να επιστρέψει στα γήπεδα, διότι δεν βλέπετε τι γίνεται στα λεωφορεία. Το έτσι δεν λένε. Μας δεν βλέπεις τι γίνεται στα λεωφορεία. Και αυτό που έγινε με τη Χρυσή Αυγή, έτσι. Που λαοθάλασσα έξω από το εφετείο, γέμισε το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή αυτό είναι σωστό. Και τώρα τους χάλασε που θα πηγαίνανε έτσι οι οπαδοί και δεν θα ήταν στριμωγμένα. Η κάθε κερκίδα του Καραϊσκάκης ή της Τούμπας. Ή στη Super League γενικότερα. Ναι, θα ήταν ελεγχόμενοι. Θα ήταν. Δηλαδή ήταν χειρότερα, καλύτερα που στο έξω το εφετείο. Δηλαδή εσύ μου λες τώρα, το έχεις καλοσκεφτεί αυτό και έχεις υπάρξει πολλές φορές στα γήπεδα και μου λες ότι θα είναι όλα ελεγχόμενα, ότι κανείς δεν θα σπάσει ας πούμε αυτό τον έλεγχο, ότι όλοι θα κάθονται εκεί που πρέπει και ότι όταν μπει τον γκολ δεν θα αγκαλιαστούν, δεν θα... τίποτα. Τώρα είμαστε σοβαροί. Θα σου πω τη διαφορά σε αυτό που λες. Από τη μία το ένα είναι κάτι το οποίο το οργανώνουμε και το επιτρέπουμε και από την άλλη αυτό που είπες με το εφετείο είναι κάτι το οποίο θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Και θα έπρεπε να το σπάσουμε. Έχει μια ειδοποιώ διαφορά. Συγγνώμη, ανάμεσα δηλαδή, αγκαλιαζόμαστε σε ένα γκολ. Εδώ αγκαλιαζόμαστε όλη την ώρα μεταξύ μας. Ναι, άλλο είναι όμως να αγκαλιαστείς με τον άντρα σου, με τη μαμά σου, με το παιδί σου, με το δεν ξέρω εγώ, με την αδερφή σου. Ναι. Και άλλο είναι να είσαι στο γήπεδο, παιδιά. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να έχω μεγάλη αμφιβολία για το αν θα τηρούνταν τα μέτρα. Πολύ μεγάλη αμφιβολία. Δεν θα αγκαλιάσω και ένα ξένο. Εντάξει, είμαστε λίγο. Και αυτά γίνονται, μην νομίζετε. Δηλαδή στη θύρα 4 ή στη θύρα 7 όλοι αγκαλιάζονται, γίνονται ένα. Δεν ξέρω, εντάξει, εγώ δεν θα κάτσω να αγκαλιάσω τον ξένο. Παιδί μου, με συγχωρείς εσύ δηλαδή που είσαι και μέσα στα γήπεδα και όλοι μας έχουμε πάει και έχουμε δει και ξέρουμε πώς γίνεται. Μου λες ότι όλοι θα τηρούσαν τα μέτρα. Έλα, βρε, κοριτσάκι μου γλυκό τώρα. Τέλος πάντων, δεν συμφωνούμε. Όχι, δεν συμφωνούμε φυσικά. Να το δέσω και με την είδηση με τον κορονοϊό στον Άρη. Χθες αργά ήρθαν τα μαντάτα, τα άσχημα για τον Άρη και το είχα και κουβέντα σήμερα και χθες μάλλον και έλεγα εντάξει ένα κρούσμα τουλάχιστον είναι στα επιτρεπτά πλαίσια μέχρι 3 κρούσματα μια χαρά, οκ. 10 κρούσματα χθες σε παίκτες του Άρη. Τι ήταν περιμένουμε αυτό? Τώρα ενημέρωση, θα γίνουν και άλλα τεστ βέβαια.
Αλλά είναι δύσκολο γιατί σίγουρα το μάτς με την ΑΕΛ πάει προς αναβολή, αν επιβεβαιωθεί όλο αυτό με τα 10 κρούσματα. Πάντως η ΠΑΕ το επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής. Περιμένουμε και τα άλλα τεστ να δούμε αν θα έχουμε 100% σίγουρα αποτελέσματα. Και πρέπει να γίνει και χρηλάτηση, έτσι, διότι αυτοί οι 10 παίκτες καταλαβαίνετε ότι δεν καθόντουσαν μόνοι τους στο σπίτι και έτσι εκεί και μιλούσαν μόνοι τους κτλ. Με κάποιους ήρθαν σε επαφή, κάποιους και αυτοί αγκάλιασαν. Ναι. Κάποιοι και ξαναλέμε, μην πηγαίνετε και φωτογραφίζετε με παίκτες. Και για το δικό σου καλό και για το καλό των παικτών και γενικότερα μετά για το καλό της αγωνιστικής. Δηλαδή, άμα πας να βγεις φωτογραφία εσύ τώρα με τον Ματέο Γκαρσία ή με τον οποιοδήποτε, κάνεις και λίγο έμεσα κακό στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, θα δω τον Ματέο στο κέντρο και θα πάω να φωτογραφηθώ. Εσύ δεν είπες ότι δεν φωτογραφίζεσαι και δεν αγκαλιάζεις αγνώστους. Ναι. Το ξέρεις, παιδί μου, έχετε γνωριστεί, είστε φίλοι. Τι άστο να. Στην ομάδα του Άρη. Άμα έχεις μια Βρυγόνιο και πιάσει δύο μέτρα πόσο. Πώς δεν είπε του Άρη της καρδιάς μας, μόνο αυτό ήταν να ακούσω τώρα πρωινιάτικα και να κολλήσουμε εδώ. Λοιπόν, η αθλητική επικαιρότητα έχει και κάτι ακόμα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, πάμε λίγο στα αθηναϊκά πάλι, όπου ο Λάζλο Μπόλωνη παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε στα πλάνα του για τους πράσινους, ενώ τόνισε ότι εκείνο που τον σόκαρε, παρακαλώ, ακούστε. Ναι, ναι, τι τον σόκαρε. Τον σόκαρε η εικόνα της νέας ομάδας που είχε έλλειψη αυτοπεποίθησης. Δηλαδή, και έλλειψη βαθμών έχει. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει. Χαμογελάζει, είναι μια καινούργια μέρα. Τους έλεγε. Δηλαδή, τι αυτά τα λέμε εμείς εδώ στο μικρόφωνο. Μπόλωνη δεν ξέρω. Τι περίμενε ο Λάζλο, να πάει και να είναι όλοι στον Παναθηναϊκό τρεις χαριτωμένοι, και αφού η ομάδα είναι πολύ άσχημα τα τελευταία χρόνια. Θα κάνει κανένα δύο γκέλες και ο Λάζλο και θα σου πω, θα αρχίσει μετά να, ξέρω, να είναι και αυτός έτσι. Νομίζω ο συγκεκριμένος έχει πάει πολύ φορτσάτος και πολύ, εντάξει, δεν είναι κακό, έτσι. Φορτσάτος, απολυμμένος πήγε πάντως. Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση τον σόκαρε το ότι είδε και τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να είναι στα down τους, γιατί η ομάδα, ο Παναθηναϊκός δυστυχώς... Εκεί είναι στα down, γι' αυτό. Τι να κάνουμε. Ναι, νομίζω είναι οι πρώτες δηλώσεις αυτές που κάτι πρέπει να πούμε όταν πάμε σε μια ομάδα. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένας κορυφαίος σύλλογος, μια τεράστια ιστορία κλπ. Λοιπόν, κορυφαίοι, τεράστιοι και όλα τα λοιπά, είμαστε εμείς εδώ. Εντάξει, να μην το χαλάμε αυτό, μην το ξεχνάμε, μην το χάνουμε, σας παρακαλώ. Και αυτή είναι η συγκρατημένη άποψη η δική σου. Έτσι ακριβώς. Με τριόφρον πάνω απ' όλα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Όσοι τώρα έχετε ανοίξει τους δέκτες του ραδιοφώνου σας ή τα διαδικτυακά σας ψηφιακά ραδιόφωνα, εμείς είμαστε εδώ από τις 6, θα είμαστε μέχρι τις 8. Μετά το διάλειμμα φυσικά και θα ανοίξουμε γραμμές και θα αναπτύξουμε το θέμα της ημέρας, θα μιλήσουμε με εσάς, θα ακούσουμε τις απόψεις σας. Σας προειδεάζω ότι το θέμα είναι δύσκολο, είναι ευαίσθητο και αυτό που θέλουμε είναι να είστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που θα εκφραστείτε, στο τι θα πείτε και στο τι θέλετε να προάγετε μέσα από το λόγο σας. Πριν να αποκαλύψουμε το θέμα, να σας πω δύο-τρεις ειδησούλες από τα κοινωνικοπολιτικά. Κρέμομαι από τα χείλη σου, φυσικά. Λοιπόν, όπως είπαμε για τα θέματα του κορονοϊού και για τα αθλητικά, αναφέραμε και Χαρδαλιά, αναφέραμε και Μητσοτάκη, ο οποίος βγήκε και μας... Ο Μητσοτάκης ήταν που μας έριξε το πρώτο, το κρύο το νερό, αυτό που ξυπνάμε εμείς κάθε πρωί, και μας είπε ότι θέλετε κόσμο στα γήπεδα. Πριτς, δεν έχει. Έκτακτη σύσκεψη λοιπόν στο Μαξίμου με Μητσοτάκη και Χαρδαλιά να αποφασίζουν τα νέα μέτρα από την Παρασκευή. Μετά την πρόταση του κύριου Τσιόδρα, βέβαια, να πούμε, έτσι. Έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και γι' αυτό το αποφάσισε. Αχ, τώρα θέλω να θα το πω. Ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος βγήκε τις προάλλες σε σύσκεψη μέσω Skype και από πίσω είχε You Never Go Alone, έτσι. Την είδα, ξέρει ο άνθρωπος, παιδιά, ξέρει. Μεγάλωσε τη Σιόδρα. Λοιπόν, μόνο και μόνο γι' αυτό το συγχωρούμε τα πάντα. Τον αγαπούμε, τον λέτε. Εγώ τα συγχωρούσα όλο. Δεν είναι. Δικό μου παιδί είναι. Άμα ανέβει η Θεσσαλονίκη και είμαστε σε καλά επίπεδα, να πάμε στο σύνδεσμο να πιούμε και καμιά μπύρα. Η Liverpool forever. Ναι. Λοιπόν, στο τραπέζι λοιπόν η ανακοίνωση των νέων μέτρων με πρώτο τις μάσκες παντού. Έτσι, αυτό που αναμένουμε εδώ και κάνα δίμηνο το ακούμε. Μάλλον ήρθε η ώρα μας. Ελπίζω να μην ήρθε η ώρα μας, αλλά να γίνει ένα καλό ντεμαράζ στο τέλος. Στο επίπεδο 3, λοιπόν, πορτοκαλί η Θεσσαλονίκη. Από σήμερα αναμένεται να περάσει. Ο Πρωθυπουργός επιστρέφει από την Κύπρο και επανεκτιμά την κατάσταση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα μετά τα 667 κρούσματα χθες. Το μεγαλύτερο, το αρνητικότερο ρεκόρ.
όλων των μηνών, 667 κρούσματα, εκ των οποίων στη Θεσσαλονίκη τα 125. 125, ναι. 125 κρούσματα. Ο Πρωθυπουργός επιστρέφει εσπευμένα, γιατί τα 666 συν 1, που λένε μερικοί κρούσματα, είναι αρκετά και κάτι πρέπει να γίνει. Και ήδη έχουν βγει στη φόρα τα. Εντάξει, υπήρχε πλάνο βέβαια, υπήρχαν τη λύση κινδύνου, αλλά δεν θέλαμε να το πιστέψουμε τόσο καιρό. Και η Θεσσαλονίκη σε δύσκολη κατάσταση και οι Σέρες με πάνω από τριψήφιο αριθμό κρούσματων. Να το πω τώρα και αυτό. Τον τελευταίο καιρό. Άκουγα τις προηγούμενες ημέρες. Από όλους αυτούς οι οποίοι φαίνεται δεν μπορούν καθόλου χωρίς μπουζουκλερί, ότι έλα μωρέ, στις Σέρες υπάρχουν μπουζούκια ανοιχτά, να πάμε όλοι εκεί. Και το κάνει ο κόσμος, το κάνει δυστυχώς. Ταυτόχρονα σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις για το Roots Race. Με το Roots Race να κάνει βόλτες κοντά στο Καστελόριζο. Εκεί πέρα πάνω από στη Μεγίστη και λοιπά και λοιπά, μες στα 12 ναυτικά μίλια, κίνδυνος τουρκικής προβοκάτσιας υπάρχει και είναι έντονος. Κόκκινος συναγερμός για το ενδεχόμενο πρόκλησης επεισοδίου, αντίστοιχο με την επακούμβηση της φρεγάτας Kemal Reis τον προηγούμενο καιρό, που ανοίξαμε τρύπα εκεί πέρα και το έχουμε και το δείχνουμε. Και έχουν έτσι εφιστήσει την προσοχή ένοπλες δυνάμεις και υπάρχει μια αναταραχή, ένας αναβρασμός. Ελπίζουμε να μην γίνει τίποτα, εννοείται. Είπαμε και χθες και νομίζω το λέμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, ότι η διπλωματία είναι ο καλύτερος δρόμος για να λυθούν αυτές οι καταστάσεις και ο διπλωματικός αναβρασμός είναι καλό να υπάρχει για να ξυπνούν μερικές συνειδήσεις. Αλλά επίσης, θα προσθέσω σήμερα, είναι καλό να υπάρχει και μία κίνηση από όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους συμμάχους μας ή και εμείς τους θεωρούμε συμμάχους. Και εκεί θα πρέπει ένα κουδουνάκι να χτυπήσει. Συνεχίζεται το Brand Affair Προέδρου Εισαγγελέα στη Δίκη της Χρυσής Αυγής για την σημερινή διαδικασία, η οποία ξεκινάει και πάλι στις 11 το πρωί και όλα δείχνουν πως η τελική απόφαση για το ποιοι θα είναι οι καταδικασέντες και θα οδηγηθούν στη φυλακή ή όχι, ή θα είναι με αναστολή, θα καθυστερήσει λίγο ακόμα, αλλά σήμερα ξεκινάει αυτή. Ελπίζουμε να μην είναι χρονοβόρα διαδικασία. Θα δούμε πόσο θα κρατήσει. Χθες είχαμε την παρέμβαση της Προέδρου του Δικαστηρίου, η οποία ανέφερε, έτσι έκανε μια πρόταση για το ζήτημα αναστολών. Σήμερα στις 11 λοιπόν επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα και θα εξεταστεί και πάλι η πρόταση. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου, κοντός ψαλμός αλληλούια. Νομίζω ναι. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του θα μπει. Τώρα, το τι θα αποφασίσει η εισαγγελέα και η πρόεδρος, εμείς εδώ θα είμαστε και θα το αναφέρουμε. Βρισκόμαστε στα 6 λεπτά πριν τις 7 και κάθε μέρα τέτοια ώρα σας αναφέρουμε το θέμα της ημέρας, αυτό το οποίο θα πραγματευτούμε, θα συζητήσουμε μαζί σας, γιατί πάντα θέλουμε να ακούμε τις δικές σας απόψεις, πάντοτε θέλουμε να πιάνουμε τον παλμό αυτής της πόλης και όχι μόνο της πόλης, όλου του κόσμου, όπου φτάνει το σήμα του Λίμπερο 107,4, παντού δηλαδή. Η αφορμή για αυτή μας τη σημερινή συζήτηση ήταν η εμφάνιση του κυρίου Καπουτζίδη στο ενώπιο του Νίκου Χατζηνικολάου το βράδυ της Δευτέρας. Ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα που είπε ο πετυχημένος κατά κοινή ομολογία σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός, ήταν και το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν του δίνει το δικαίωμα να αποκτήσει παιδί μέσω υιοθεσίας, έχοντας αποκαλύψει ήδη το προηγούμενο διάστημα τη σεξουαλικότητά του ο κύριος Καπουτζίδης, είπε ότι η Ελλάδα, και μάλιστα νομίζω ότι ήταν έντονη κριτική του στην ελληνική πολιτεία, δεν επιτρέπει την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Αν χρειαστεί λοιπόν, είπε, θα σηκωθώ να φύγω από την Ελλάδα που τόσο πολύ αγαπώ, γιατί οριμάζει μέσα μου η ιδέα το να γίνω πατέρας, να υιοθετήσω ένα παιδί με τον σύντροφό μου. Να θυμίσουμε εδώ ότι σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης από το νόμο 4538 του 2018 και το περίφημο άρθρο 8, στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο αναδοχή και όχι υιοθεσία για τα ζευγάρια που έχουν σύμφωνο συμβίωσης, και μιλούμε συνήθως για τα ομόφυλα τώρα ζευγάρια. Θα μου πεις βέβαια και ετερόφυλα ζευγάρια
καταφεύγουν στο σύμφωνο συμβίωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτό. Επομένως, ο νόμος λέει ότι τα ομόφυλα ζευγάρια, τα ζευγάρια που έχουν σύμφωνο συμβίωσης, δεν μπορούν να υιοθετήσουν παιδί, μπορούν όμως να είναι ανάδοχοι. Και εμείς έτσι αποφασίσαμε σήμερα να το συζητήσουμε, γιατί πήραμε αφορμή από έναν άνθρωπο που βγήκε, διατράνωσε τις απόψεις του, έχει αποκαλύψει τη σεξουαλικότητά του εδώ και καιρό και είπε ότι η Ελλάδα δεν μου αφήνει, δεν μου επιτρέπει, η ελληνική πολιτεία, να υιοθετήσω παιδί με τον σύντροφό μου. Να κάνω μια ερώτηση, μιας και το μελέτησες λίγο. Και πολύ έχω δει στο παρελθόν ότι όχι αν είσαι σε σύμφωνο συμβίωσης και αν είσαι σε ομόφυλο ζευγάρι, αν είσαι μόνος σου, μπορείς να υιοθετήσεις. Έχω δει δηλαδή, εντάξει τώρα δεν τους δίνω, δεν το αποκαλύπτω, αλλά το ξέρουμε όλοι ότι γίνεται, ότι κάποιοι που είναι ομοφυλόφιλοι είναι μόνοι τους, υιοθετούν και απλά δεν είναι σε ζευγάρι επίσημο κλπ. Υπάρχει δηλαδή ένα παραθυράκι εννοείς, σε όλο αυτό. Αυτό πήγα να πω. Εννοείς ναι. Λοιπόν ότι πάντα υπάρχουν παραθυράκια ναι. Στον νόμο. Η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνο μου, ότι επειδή και εγώ δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα από το μικρόφωνο έτσι και επειδή έχουμε δημόσιο λόγο, καλύτερα να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλα όσα λέμε. Αυτό που θα πω είναι ότι πολλοί καταφεύγουν στην παρένθετη μητέρα, οπότε δεν είναι υιοθεσία τότε, είναι δικό τους το σπέρμα, οπότε μέσω παρένθετης μητέρας το παιδί είναι δικό τους. Επομένως, σύμφωνα με τον νόμο, κανονικά είναι ο γονέας. Τώρα, για αυτή την περίπτωση που λες, θα μου αφήσεις έτσι λίγο χρόνο να το ξαναδούμε, να το μελετήσουμε και να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά για όσα λέω από αυτό εδώ το μικρόφωνο θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρη. Πάντως, ότι υπάρχει αυτό το παραθυράκι, ναι, νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί σου. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας και θέλουμε τις απόψεις σας, αφού πρώτα καταθέσουμε και εμείς εδώ τις δικές μας. Πώς σας φαίνεται λοιπόν αυτή η δήλωση αφενός και αν θέλετε να το πάμε πιο γενικά, πώς σας φαίνεται η ιδέα να υιοθετούν τα ομόφυλα ζευγάρια ένα παιδί. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Από ποιο να ξεκινήσω, Κωνσταντίνο μου να ξεκινήσω, από σένα. Ναι, να ξεκινήσουμε από μένα. Εγώ συμφωνώ, ναι. Εγώ συμφωνώ σε όλα. Και είμαι πολύ ξεκάθαρος και το λέω με μεγάλη ευκολία και όλος ότι συμφωνώ σε όλα και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είμαστε αρκετά πίσω σαν κοινωνία και ξέρω ότι το λέγοντάς το πολύ θα με στοχοποιήσετε έτσι, σε αυτό που λέω, αλλά δεν με αφορά. Κάτσε, έτσι, ακόμα δεν πρόλαβα να μας πάρουν τηλέφωνο. Εγώ το καταλαβαίνω, τους ακούω δηλαδή τώρα να λένε τι λένε. Εγώ πάντως δεν συμφωνώ. Για πες μας, Χριστίνα. Τώρα, εντάξει, ο καθένας ό,τι κάνει στο κρεβάτι του, δεν θα κάτσω να αναφερθώ σε αυτό. Ο καθένας έχει το δικαίωμα οι σεξουαλικές του επιλογές, προτιμήσεις να είναι οποιασδήποτε. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα βγήκε ο κύριος Καπουτζίδης και είπε ότι η Ελλάδα δεν του επιτρέπει να υιοθετήσει παιδί. Ναι, γιατί μόνο αναδοχή επιτρέπει η Ελλάδα σύμφωνα με τον νόμο. Ναι. Τι να πω, τώρα θα ακουστεί κάπως, αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο... Τι να πω τώρα, να πω... Πιο προσεκτικός αυτά που λέει. Να είναι πιο προσεκτικός εννοείς όποιος το εκφράζει. Αυτό ή δεν συμφωνείς με το ότι η Ελλάδα δεν επιτρέπει την υιοθεσία. Δήλωσε ότι είναι ομοφυλόφιλος, ναι, σωστά. Βέβαια, ναι. Ωραία. Δεν συμφωνώ με το να μεγαλώνει ένα παιδί σε ένα ομόφυλο ζευγάρι. Όσο και να ακούγεται ρατσιστικό, είπα νωρίτερα ότι ο καθένας στο κρεβάτι του κάνει ό,τι γουστάρει, αλλά από εκεί και έπειτα, εγώ προσωπικά η άποψή μου. Δεν ακούγεται ρατσιστικό, γιατί υπάρχει νόμος ο οποίος το καλύπτει αυτό. Ναι. Άρα ναι, δεν είναι ρατσιστικό. Εκτός αν είναι ρατσιστικός ο νόμος. Να προσέχουμε και τις εκφράσεις μας πρέπει. Ναι, συμφωνώ σε αυτό, αλλά αυτό που είπες δεν είναι ρατσιστικό. Ναι, είναι ρατσιστικό, διότι είναι ρατσιστικό. Ο νόμος ο ίδιος λέει ότι δεν επιτρέπεται η υιοθεσία. Επιτρέπεται μόνο η αναδοχή. Ναι. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι δεν συμφωνώ ένα παιδί να μεγαλώνει με ομόφυλο ζευγάρι. Θεωρείς λοιπόν ότι αυτό το παιδί προφανώς δεν θα μεγαλώσει σωστά, γι' αυτό το σκέφτεσαι. Ναι. Πρέπει να έχει μια μαμά και ένα μπαμπά. Μια μαμά και ένα μπαμπά. Ένα γένος θηλυκού
και ένα γένος αρσενικού. Mm. Να σας πω λοιπόν ότι έχω εδώ μπροστά μου και τις δηλώσεις δύο παιδοψυχιάτρων, γιατί θέλαμε να έχουμε τις αντίθετες απόψεις. Υπάρχουν λοιπόν, είναι χωρισμένοι και αυτοί στα δύο, έτσι, να όπως είναι και η εκπομπή μας καλή ώρα και όπως θα ακούσουμε και εσάς μετά τις 7 όταν θα ανοίξουμε γραμμές. Είναι χωρισμένοι λοιπόν στα δύο. Οι μεν λένε ότι το μόνο που χρειάζεται ένα παιδί είναι αγάπη και μέσα από την αγάπη μπορεί να μεγαλώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από το να είναι ορφανό ή να μεγαλώσει σε κάποια δομή χωρίς να έχει καθόλου το πρότυπο μιας οικογένειας. Υπάρχουν και οι δε, οι οποίοι λένε ότι το πρότυπο θα πρέπει να είναι μια μαμά, ένας μπαμπάς και η οικογένεια να απαρτίζεται και από τα παιδάκια. Δεν ξέρω εσείς πού βρίσκεστε, πάντως μετά το διάλειμμα θα ανοίξουμε γραμμές και είμαστε όλο αυτιά να σας ακούσουμε, να σας δώσουμε το λόγο, να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε αληθινά στη βάση, στην ουσία. Και να δούμε τελικά η Ελλάδα είναι πίσω, όπως λέει ο Κωνσταντίνος, ή η Ελλάδα καλά τα πάει και δεν επιτρέπει την υιοθεσία, παρά μόνο την αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια. Τη δική μου άποψη και το σχόλιο μου θα μου επιτρέψετε να το κάνω λίγο αργότερα. Επιστρέφουμε. Και επειδή δεν μας χαλάς χατήρια, τι παιδί είσαι εσύ, δεν είπαμε για Highlander. Ένα εκπληκτικό τραγούδι, αυτό είναι και το τραγούδι της ημέρας, γραμμένο διαχειρός Brian May, και με εκτέλεση, εδώ είναι η live εκτέλεση από Queen. Έχετε ακούσει πολλές φορές η εκτέλεση live να είναι καλύτερη και από την ηχογραφημένη. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 7. Εδώ στο 2-1 με το καλημέρα. Σήμερα το θέμα μας είναι δύσκολο. Αλλά θα ανοίξουμε γραμμές 23, 10, 27 και 3 οκτάρια και θέλουμε την άποψή σας. Θέλουμε να συμμετέχετε. Θέλουμε να τα συζητήσουμε. Με προσοχή, με επιχειρήματα και εμείς θα σας δώσουμε το λόγο, θα σας ακούσουμε. Να πάμε να δώσουμε την πρώτη καλημέρα. Ναι, να πάμε, να πάμε. Καλημέρα σας. Ελάτε, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα και στην παρέα, τη Χριστίνα και την... Και την Άννα. Και την Άννα. Καλημέρα, ξεχνάω ακόμα καλημέρα. Μέχρι να προσαρμοστώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε και θα τα λέμε κάθε μέρα. Γεια σας, κλωμένη. Γεια σου, Κώστα, λοιπόν. Βέβαια... Το θέμα του βασικό πριν βάλετε αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα που βάλετε τώρα με τον κύριο Καπουτζίδη που δεν το ήξερα, υπήρχε το θέμα αυτά με τα πολλά κρούσματα που άκουσα, τα 667, αλλά δεν αναφέρθηκε από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα πώς είναι οι Έλληνες και πώς είναι οι ξένοι ανάμεσα στα κρούσματα. Από αυτά που βγάζουν τα καθημερινά κρούσματα, ας πούμε τα 667, πώς είναι οι Έλληνες και πώς είναι οι ξένοι. Αυτό έχει κάποια διαφορά εφόσον όλοι μένουμε στην Ελλάδα. Ποια, μήπως εννοεί τους εισαγόμενους. Ναι. Τους πρόσφυγες. Γιατί ο κύριος Χαρδαλιάς, ο κύριος Τσιόδρας, αυτοί όλοι της κυβέρνησης, γιατί είναι της κυβέρνησης όλοι, βγαίνουν συνέχεια και βομβαρδίζουν τον κόσμο σε βαθμό που ο κόσμος έχει τρομάξει και... αλίμονο σε αυτόν που θα γρυπωθεί και θα αρχίσει να φτερνίζεται και θα αρχίσει να έχει πυρετό, σίγουρα θα τρομάξει. Λοιπόν, αυτό το κατάφεραν. Το είχαν καταφέρει από την καραντίνα του Απριλίου. Λοιπόν, δεν το έχουν καταφέρει και τόσο πολύ μάλλον, γιατί έχουν 467 κρούσματα. Ναι, όπως φαίνεται μάλλον δεν το έχουν καταφέρει, διότι οι νεκροί είναι πάνω από 500, τα κρούσματα κάθε μέρα αυξάνονται, οπότε δεν νομίζω ότι έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Ούτε και τις ηλικίες λένε πάνω κάτω. Βασικά λένε... Κλεωμένη μου, ειδικά στους νέους 18-39 ετών η πανδημία πλέον θερίζει. Εκεί είναι τα κρούσματα. 18-39. Θερίζει. Πιθανόν από τα πάρτι που κάνουν, έτσι. Αλλά εγώ βλέπω και στο ανακοινωθέν ότι λένε, ας πούμε, πέθανε από τον ιό μια γυναίκα, μια γιαγιά, η οποία ήταν 85 χρονών. Ναι. Ένας παππούς ο οποίος ήταν 95 χρονών. Ναι. Αυτοί οι δυο δεν πέθαναν από τον ιό, πέθαναν από γεράματα. Αυτό ίσως να μην το γνωρίσουμε, να μην το μάθουμε ποτέ, έτσι δεν είναι. Ναι, το πιθανότερο είναι να πέθαναν από γεράματα. Το πιθανότερο είναι να πέθαναν από τον κορονοϊό, γιατί αν δεν το είχαν αυτό δεν θα πέθαναν από γεράματα, θα πέθαναν την άλλη μέρα, θα πέθαναν την παράλληλη μέρα. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Τα έχουν, κοίταξε, αυτά τώρα από την αρχή μέχρι τώρα είναι πράγματα τα οποία
Ναι, στα λεωφορεία ο ένας πάνω στον άλλον, ναι. Εντάξει. Ωραία. Κλεωμένοι αλλά... μου. Κλεωμένοι γιατί δεν κλείνουν τα σύνορα. Γιατί δεν τα κλείνουν τα σύνορα. Αφού δεν έχουμε πτήσεις. Τα σύνορα. Συγγνώμη λίγο, κλεωμένοι μου. Όταν λέτε mask. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή δεν θέλω να σε βγάλω από τον ιρμό σου, αλλά έχουμε και άλλες γραμμούλες. Μήπως για το θέμα μας θα ήθελες να πεις κάτι, γιατί αυτό ίσως είναι θέμα για κάποια άλλη εκπομπή που θα κάνουμε. Θέλεις να καταθέσεις την άποψή σου? Θέμα, γι' αυτό πήρα πιο πολύ τηλέφωνο. Ωραία, έχουν, για να σε ακούσουμε. Ο ηθικός να σας απαντήσει για αυτό το θέμα. Για να σε ακούσουμε. Λοιπόν, ανεπίτρεπτο η κυβέρνηση και ο νόμος να απαγορεύει στα ζευγάρια αυτά να υιοθετήσουν κάποιο παιδί, είναι ανεπίτρεπτο. Έτσι. Mm-hmm. Ποιος λέει ότι δύο άντρες δεν μπορούν να μεγαλώσουν ένα παιδί και πρέπει να είναι άντρας και γυναίκα? Όποια ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος το λέει αυτό, είναι ανισόρροπη. Καλά, ανισόρροπη δεν θα μπορούσαμε να την πούμε. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή σου, έτσι. Και να με πάρει τηλέφωνο να την πω γιατί είναι ανισόρροπη. Ωραία. Λοιπόν, ανεπίτρεπτος αυτός ο νόμος. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Είπαμε λίγο να προσέχουμε τις εκφράσεις μας. Θα σας παρακαλέσουμε πολύ πολύ να προσέχουμε τον τρόπο που εκφραζόμαστε. Ελάτε, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Θοδωρής από Αθήνα. Γεια σας, Θοδωρή. Έλα, Θοδωρή. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα, έλα να σε ακούσουμε. Λοιπόν, αρχικά η Ελλάδα που δεν θυμάμαι ποιος το είπε πριν από τους τρεις ότι είναι πολύ πίσω. Εγώ. Η Ελλάδα όπου τη βολεύει είναι πολύ πίσω και όπου θέλει βολεύει είναι πολύ μπροστά. Αναλόγως. Τι εννοείς. Ναι. Όχι, σε πολλά πράγματα, σε νόμους, σε γενικώς πράγματα. Όπου θέλουμε είμαστε φασίστες, ρατσιστές, όπου θέλουμε τους δεχόμαστε. Σε πολλά πράγματα, πολύ μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Ναι. Εγώ ένα πράγμα που ξέρω, Κωνσταντίνε, είσαι πολύ μικρός λογικά, έτσι. 26. Βέβαια και ο κύριος που έκλεισε σχετικά μεγάλος στην ηλικία μου, μπορεί να είναι ή όχι. Λογικά. Και αναλόγως... πιο μεγάλος. Εσένα αναλόγως... ποια είναι η θέση σου, Θοδωρή μου, σε αυτό που συζητούμε σήμερα? Ένα παιδί, ανέκαθεν, δεν είναι λογικό ή δεν υπάρχει λογική σε αυτό τώρα, κάνουμε κουβέντα, έτσι. Ναι, βέβαια. Ένα παιδί έχει ανάγκη πρότυπα. Έτσι γνωρίζω εγώ, έτσι μεγάλωσα. Ναι. Ανέκαθεν υπήρχε το αρσενικό και το θηλυκό, όχι ο άντρας και η γυναίκα. Αρσενικό και θηλυκό, έτσι λέγονται, ναι, τα δύο γένη. Ναι. Υποτίθεται με την ένωση αυτή το δύο έρχεται ένα παιδί. Λέμε το υιοθετούμε το παιδί, πάμε σε άλλη κατηγορία, έτσι. Ναι. Αυτό το παιδί, όπως εγώ με τη γυναίκα μου, αν κάνω ναρκωτικά και έρθει το παιδί μου και μπλέξει με τα ναρκωτικά, δεν θα μπορώ να του πω το παραμικρό αυτού του παιδιού. Δεν θα πάρεις ναρκωτικά γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτό το παιδί, όταν θα έχει πρότυπο μέσα στο σπίτι του τον μπαμπά και τον μπαμπά, τον μπαμπά και τη μαμά, ναι, ας το λέμε και έτσι, δεν πειράζει, και θα γυρίσει κάποια στιγμή και θα μου πει, γνώρισα μια κοπέλα, ναι, και εγώ θα του περάσω, βάσει αφού είμαι γκέι, έτσι, θα του περάσω και θα του πω τι. Θα του δώσω συμβουλή γιατί, για την κοπέλα. Θα μου πει, είμαι ερωτευμένος με αυτό το κορίτσι. Αυτό το κορίτσι μου έκανε, μου είπε αυτό. Έχω τη γνώση πάνω στην κοπέλα να το συμβουλέψω κάτι. Γίνεται. Να σε ρωτήσω, αν εγώ είμαι, εγώ που είμαι straight, την κόρη μου πώς θα τη συμβουλεύσω? Γιατί έχω γνώση να, πάνω σε άντρες. Εσύ δεν έχεις πάνω σε άντρες, εννοείς άντρας. Ναι, εσύ γιατί... δεν εκμεταλλεύτηκες ποτέ στη ζωή σου ένα κορίτσι, δεν το πλήγωσες. Δεν ξέρεις πώς είναι. Άρα ναι, θα τη συμβουλεύσω για κάτι το οποίο εγώ το έχω από την άλλη οπτική. Γιατί εγώ ξέρω πώς σκέφτεται ένας άντρας, δεν ξέρω πώς σκέφτεται μια γυναίκα. Ίσως εννοεί ο Θοδωρής ότι θα συμβουλεύσει, ας πούμε, η μητέρα σε εκείνη την περίπτωση. Ναι, αυτό λέω. Ο ρόλος του καθενός γονιού, λέω. Ναι, άρα εγώ δεν ασχολούμαι με το παιδί μου άμα είναι κόρη. Μόνο άμα είναι άντρας. Αν αγόρι. Κοίτα, υπάρχουν γονείς που γνωρίζω που το κορίτσι πάει και λέει τα πάντα στο πατέρα και του συμβουλεύει μια χαρά. Και στους άντρες και στις γυναίκες. Δεν σημαίνει. Αυτά τα λες, Κωνσταντίνε, λόγω της ηλικίας σου. Σε 20 χρόνια από τώρα που θα έχει πήξει το μυαλό σου και θα έχει άλλη εμπειρία, δεν θα λες τα ίδια. Καλά, δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή. Όχι, Θοδωρή μου, εδώ θα με επιτρέψει, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι 26-27 χρονών δεν έχει μυαλό, έτσι. Όχι, έχει κάποιες απόψεις. Δεν είπα κάτι τέτοιο, είπα θα πήξει. Για την εμπειρία μιλάει ο Θοδωρής. Ότι θα έχει μια άλλη εμπειρία στη ζωή ο Κωνσταντίνος
και θα σκέφτεται αλλιώς τα πράγματα. Ωραία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Θα πάμε και στους επόμενους και επειδή έχουμε πολλές γραμμές, όσο μπορείτε πιο σύντομα, για να ακουστούν όλες οι απόψεις. Πάντως να πούμε ότι η Εκκλησία έχει δηλώσει ότι είναι αρνητική σε αυτό. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ναι, το είχε πει. Μάλιστα, ειδικά εκείνη την περίοδο, το 2018 δηλαδή, όταν ψηφίστηκε ο συγκεκριμένος νόμος. Ελάτε, καλημέρα. Πριν πάμε στο φίλο, να θέσω μια βάση στη συζήτησή μας, ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι κάτι που το κολλάς, δεν είναι κάτι που το μιμείσαι, δεν είναι κάτι που το αποκτάς. Γεννιέσαι με αυτό, έτσι. Επιστημονικά αποδεδειγμένο. Οπότε όποιος βγει και πει το αντίθετο, θα του το θυμίσω. Εγώ. Για πάμε, για πάμε. Ελάτε, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Γεια σου, Λέρτε. Καλώς τον. Είναι πραγματικά πολύ λεπτές ισορροπίες σε αυτή τη διαδικασία. Έχει γίνει μια καθαρή εικόνα από όλα όσα έχει ζήσει κανείς, αλλά και από όσα έχει ακούσει. Είναι ότι μια μάνα μπορεί να πετάξει στα σκουπίδια ένα παιδί, το παιδί της. Είναι η ακραία μορφή του να μην έχεις καν την αντίληψη της μητρικής ιδιότητας. Επίσης μπορεί ένα παιδί να έχει χοντρά προβλήματα, να μην μπορεί να μεγαλώσει, η εφηβεία και τα παιδικά του χρόνια να είναι τραγικά σε μια οικογένεια που είναι άντρας και γυναίκα. Μιλάμε για άντρα και άντρα, δεν μιλάμε και για γυναίκα και γυναίκα. Είχαμε πει, φιλάρετε, έχεις δίκιο σε αυτό, απλά από την αρχή είπαμε ομόφυλα ζευγάρια, δεν διευκρινίσαμε. Ναι, ναι. Είπαμε ομόφυλα. Οπότε ναι. Είναι και γυναίκα με γυναίκα. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι στην εποχή μας δεν υπάρχει διαχωρισμός αξιών. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε φυσική λειτουργία των πραγμάτων. Κάποια πράγματα είναι μέσα από μια φυσική λειτουργία. Αυτό διαστρεβλώνεται. Και να το πω με απλό τρόπο, όταν διψάμε, δεν διψάμε για νερό, διψάμε για αναψυκτικό, διψάμε για ποτό. Αυτό είναι στρέβλωση. Ναι. Δεν νιώθεις ότι διψάς για αυτό που πραγματικά ο οργανισμός σου ζητάει. Το αυτή νερό. Τη στρέβλωση, δυστυχώς, την περνάμε και σε άλλα πράγματα. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Mm. Δεν μπορεί όμως να το διαφημίζει. Αυτό δεν μπορεί αυτό να το προωθεί σαν in. Ναι. Σαν μόδα. Ή όπως αλλιώς θέλει κανείς να το πει. Mm-hmm. Αυτό δεν γιατί είναι εναντίον του να ζήσει ανάμεσα σε δύο γυναίκες ή σε δύο άντρες. Mm. Είμαι εναντίον να αποδεχθεί κανείς σαν κράτος ή σαν αρχή ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό ως προς τη φύση. Mm. Αλλά δεν είναι το μόνο όμως, έτσι. Μας έχουν έξω από το φυσιολογικό σε δεκάδες πράγματα. Η ζωή μας καθημερινά είναι απ' έξω εντελώς από τα φυσιολογικά πράγματα. Γιατί κλείνουμε τα μάτια, καταστρέφουμε την υγεία μας πρώτα απ' όλα. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι μερικές φορές είναι υποκριτικό το να αρνείται κανείς κάτι τέτοιο. Αλλά το κυριότερο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όσο και αν είναι περίεργο ότι αυτή η θέση μερικές φορές δεν είναι αυτή που εμείς μας βολεύει, μάλιστα, μας εξυπηρετεί. Μάλιστα, να είσαι καλά. Καλό είναι λοιπόν να δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να μπορούν να μεγαλώνουν με τις καλύτερες συνθήκες, ειδικά στη διαπαιδαγώγηση, ειδικά στην παιδεία, και μετά τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Να είσαι καλά, φιλάρετε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω θα κρατήσω από αυτά που είπε ο φιλάρετος το κομμάτι τις καλύτερες συνθήκες. Ναι. Και επειδή το σχόλιο μου έχει να κάνει με αυτό, θα σας το πω αργότερα και τη δική μου θέση, αλλά για τις καλύτερες συνθήκες θέλω να μιλήσω πολύ. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε ότι κάποιοι το διαφημίζουν και το κάνουν μόδα. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι στην προκειμένη, όχι μόνο ο κύριος Καπουτζίδης, πολλοί έχουν βγει και έχουμε δει και σύριαλ τα οποία να προμοτάρουν και να το κάνουν μόδα όλο αυτό. Ότι παιδιά, άντρας με άντρα, να πάρουμε και ένα παιδί. Ναι. Γυναίκα με γυναίκα, ας μεγαλώσουμε ένα παιδί. Γιατί όμως μόδα, το πρότυπο. Μόδα είναι, ρε Κωνσταντίνε. Εμείς μεγαλώσαμε έτσι. Περίμενε, ότι δηλαδή άμα δω εγώ ομοφιλόφιλους θα γίνω γκέι. Όχι, απλά όταν κάποιος έχει
πώς το λένε, έχει όθηση στο να γίνει ομοφυλόφιλος, όταν βλέπει ότι υποστηρίζεται από το κράτος και από την τηλεόραση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αισθάνεται τότε μη καταπιεσμένος. Ναι, αυτό. Να το κάνει δηλαδή κρυφάλες. Να είναι καταπιεσμένος δηλαδή. Όταν έχει μία υποστήριξη. Ναι. Και αυτό γίνεται και μόδα στην πορεία. Όχι, αυτό σου λέω, μην χάνουμε το τέτοιο. Ναι, εκεί πέρα που ήμασταν. Πες μου. Δεν έχει όθηση. Είναι ήδη γκέι. Είναι ήδη γκέι. Ναι, είναι γκέι. Δεν έχει όθηση. Μάλιστα. Από τη μέρα που γεννιέται, το γονίδιό του είναι γκέι. Είναι γκέι. Τελείωσε. Δεν έχει. Δεν ξέρω. Είναι αποδεδειγμένο αυτό επιστημονικά. Πολύ, είναι πολύ όχι, αντίθετη. Δεν είναι αντίθετη. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο αυτό. Σήμερα βέβαια δεν μιλάμε για το αν κάποιος είναι γκέι ή όχι. Εμείς σήμερα αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο αν επιτρέπεται, αν το βλέπετε θετικά ή αρνητικά, τα ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετούν ένα παιδί. Και μάλιστα πήραμε αφορμή από την τηλεοπτική εμφάνιση του κ. Καπουτζίδη, που είπε ότι η Ελλάδα δεν μου επιτρέπει να υιοθετήσω παιδί και μάλλον αν θέλεις να το κάνω μπορεί και να φύγω από αυτή τη χώρα που δεν το επιτρέπει. Γιατί η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, μέσα από το νόμο του 18 και από το άρθρο 8 συγκεκριμένο, το οποίο υπερψηφίστηκε, επιτρέπει μόνο την αναδοχή. Πάμε να σας ακούσουμε, πάμε να συνεχίσουμε. Ελάτε. Καλημέρα. 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 Καλώς τον. Κρίς εδώ. Γεια σου, Κρίς. Έλα, Κρίς. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Νομίζω δυσκολέψαμε σήμερα με το θέμα, αλλά θέλουμε τις απόψεις σας. Εμένα δεν με δυσκολεύεται καθόλου. Για να σας ακούσουμε. Λοιπόν, καταρχήν είναι λάθος να επικαλείστε την Εκκλησία όταν η Εκκλησία έχει αποδείξει το πλέον σκοταδιστικό της πρόσωπο στην περίοδο του κοροναϊού. Ότι κοίταζε την πάρτη της, δηλαδή. Αποδεδειγμένο αυτό τώρα το πράγμα. Δεύτερον, η ακροδεξιά πτέρυγα της Βουλής, και βάζω και τη Νέα Δημοκρατία μέσα, γιατί για ακροδεξιά πρώτη κυβέρνηση πρόκειται. Όταν ψηφιζόταν αυτό πέρα ο νόμος ήταν στα κάγκελα. Ήταν στα κάγκελα επίσης επικαλεστό ένα άλλο νόμο για την φαρμακευτική κάναβη, η οποία αποδεδειγμένα πολεμάει την κατάθλιψη. Ναι. Ωραία. Ναι. Και όταν βγήκε η κυβέρνηση έκανε την κολοτούμπα και το υιοθέτησε. Άρα εσύ συμφωνείς με το ότι μπορεί ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι να υιοθετήσει παιδί? Οι παιδοψυχολόγοι παγκόσμια λένε ότι ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι μπορεί να το μεγαλώσει το παιδί. Κρίς μου, εδώ θα... Παγκόσμιο το λέω αυτό το πράγμα. Όχι, εδώ θα μου επιτρέψεις, επίτρεψέ μου εδώ τώρα για να βάζουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους, επειδή έχω μπροστά μου ακριβώς, έχω ανοίξει όλα τα κοιτάπια εδώ και έχω μπροστά μου τις έρευνες. Οι παιδοψυχολόγοι είναι χωρισμένοι, είναι μοιρασμένοι σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν οι μεν και οι δε. Είπα νωρίτερα ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συμφωνούν με την άποψη ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την ψυχολογία του παιδιού. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι όχι μόνο θα επηρεάσει την ψυχολογία του και τον τρόπο που θα μεγαλώσει, αλλά θα δεχθεί και bullying από τον κοινωνικό περίγυρο, οπότε θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Είναι μοιρασμένοι. Ότι θα δεχθεί bullying είναι το μόνο δεδομένο. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Να πω κάτι άλλο τότε. Ότι όταν η ακροδεξιά πτέρυγα της Βουλής φώναζε για το σύμφωνο συμβίωσης, όταν υπάρχουν πρακτικά θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν για αυτό το πράγμα, όπως τα θέματα κληρονομιάς για παράδειγμα, έτσι. Ναι, σωστό. Άρα ναι, υπάρχουν ότι... πράγματα τα οποία το... δεν έχουν λυθεί ακόμη και πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα θέτουμε στο τραπέζι. Φυσικά. Είμαστε πολύ πίσω. Η ελληνική κοινωνία είναι άκρο συντηρητικιά. Βαλκανικιά θα την έλεγα. Επίσης, σχετικά με την υπερψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, το επίμαχο άρθρο 8 τέλος πάντων, που προβλέπει την αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια, να θυμίσω ότι πέρασαμε 161 ναι και 103 όχι, και το νομοσχέδιο εγκρίθηκε επί της αρχής με ψήφους από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΑΝΕΛ και Ποτάμι, ενώ καταψήφισαν η Ένωση Κεντρών και η Χρυσή Αυγή. Και το ΚΚΕ δήλωσε παρόν. Επομένως και, και η Νέα Δημοκρατία είχε υπερψηφίσει. Εντάξει. Όχι όλη η Νέα Δημοκρατία. Όχι όλη η Νέα Δημοκρατία. Πότε δηλαδή, έγινε αυτό? Θες να μου πεις ότι ο Πλεύρης και ο Άδωρος ψήφισαν ναι. Το 2018. Επί της αρχής λοιπόν. Και βέβαια εδώ πέρα έχω και τα ονόματα όλων. Ναι. Καταψήφισαν το άρθρο 8, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ ο Παραστατίδης και ο Μιχελογιαννάκης. Ο Μάρκος Μπόλαρης, Γενιά και Καραγιάννης εξέφρασαν τη διαφωνία τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Κρίς, τώρα... πάνω σε αυτό, επειδή εγώ δεν έχω κανένα ρόλο να υπερασπιστώ τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση και δεν το θέλω κιόλα. Όχι. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη απλά σε. Όχι, δεν έχω πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Απλά δεν μου άρεσε ο λαϊκισμός. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη απλά σε αυτό το τομέα, επειδή δέχτηκε πολύ κριτική από το εσωτερικό του κόμματος, οφείλω να τον υπερασπιστώ ότι σε αυτά τα θέματα είναι πολύ ευαισθητοποιημένος και ότι γενικότερα και η οικογένεια
έχει μια ροπή να είναι, σε, να είναι υπέρ σε αυτά τα θέματα. Μόνο. Εγώ έχω θείο που είναι γκέι. Είναι γκέι. Ναι. Καταρχήν, έχω στην οικογένειά μου το άτομο το οποίο είναι γκέι. Ναι. Δεν προκαλεί καθόλου με τη συμπεριφορά του. Ήταν και γνωστός DJ στη δεκαετία του 80. Και θα ήθελε να υιοθετήσει παιδί, θα ήθελε να υιοθετήσει παιδί. Δεν ξέρω αν θέλει να υιοθετήσει παιδί, δεν μου έχει εκφράσει τέτοια θέληση. Αλλά θεωρώ το λιγότερο ότι δεν μπορεί να κανονίσει τα κληρονομικά του το λιγότερο άνθρωπο, έτσι. Μάλιστα. Ωραία, να είσαι καλά. Και αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση πάντως. Εγώ... έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που κατέθεσε την άποψή σου. Να είσαι καλά, Κρίς, να είσαι καλά. Πάντως από όσα ακούσαμε μέχρι στιγμής, νομίζω ένας μόνο βγήκε ναι, και είπε ότι είναι ναι. αρνητικά διακείμενος προς την υιοθεσία. Οι περισσότεροι δύο ήταν. Εγώ πάντως να πω κάτι, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, θεωρώ ότι είναι εγωιστικό να λες θέλω ένα παιδί. Ναι. Είτε είναι γιατί θέλω η περιουσία μου να περάσει σε κάποιον ή... Δεν σκεφτόμαστε λίγο αυτό το παιδί που θα βγει μεθαύριο στην κοινωνία και την επίθεση που θα δεχτεί και το bullying στο σχολείο του. Η κοινωνία ναι, φταίω. Θα, δηλαδή, θα μου επιτρέψεις ναι, εδώ Χριστίνα μου να σου πω, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αν μεγαλώνουμε ένα παιδί και σκεπτόμενοι την κοινωνία, θα πρέπει να δώσουμε στέρες βάσεις σε αυτό το παιδί, στον τρόπο δηλαδή που θα το μεγαλώσουμε, στο πόσο δυνατό θα το κάνουμε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Γιατί εμένα ποιος μου λέει ότι ένα παιδί το οποίο θα βγει από μια οικογένεια έτσι όπως την έχουμε πατροπαράδοτα στο μυαλό μας, δηλαδή μπαμπάς, μαμάς και παιδί, ότι και αυτό το παιδί δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Ναι, Άννα μου, αλλά ένα περισσότερο πρόβλημα θα είναι το ότι προέρχεται από μια οικογένεια ομοφιλόφιλη. Πιστεύω θα είναι λίγο πιο δύσκολο για αυτό το παιδί. Είναι λίγο εγωιστικό να λέει ο άλλος θέλω ένα παιδί. Ναι. Εντάξει ρε φίλε, το θες το παιδί και μαγιά σου και μπράβο σου. Αλλά σκέψου λίγο και αυτό το παιδί. Μάλιστα, για να δούμε τι λέτε εσείς. Πάμε να σας ακούσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ακούγεστε λίγο βαθιά. Λίγο πιο δυνατά. Έχεις ακουστικά κάτι, έχεις χάνει. Ναι, είναι λίγο. Τώρα ακούγομαι. Είναι καλύτερα, έλα να σε ακούσουμε. Λοιπόν. Καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα. Πιάσατε ένα πολύ, πολύ ευαίσθητο, δηλαδή είναι το σημείο των καιρών. Δύο γκέι να ξαναπάρουν ένα παιδί, δηλαδή είναι απίστευτο. Όσο το σκέφτομαι προσπαθώ να κρατηθώ από τα νεύρα μου. Δεν γίνεται παιδί αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Θέλετε να μας τεκμηριώσετε την άποψή σας. Γιατί το παιδί ποιο θα λέει μπαμπά και ποιο θα λέει μαμά, ένα απλό πράγμα να σου πω. Ένα απλό πράγμα, να. Θα λέει μπαμπά και ποιο θα λέει μπαμπά, ποιο θα λέει μαμά. Ποιο θα λέει. Και το παιδί χαίρεται, δηλαδή εγώ άμα συγκρίνω τα παιδιά, χαίρονται να λένε, γι' αυτό και μαθαίνουν την πρώτη λέξη που λένε είναι μπαμπά και μαμά, χαίρονται να τη λένε αυτή την κουβέντα. Χαίρονται, είναι η πρώτη λέξη που βγαίνει από μέσα τους, η φύση το κάνει αυτό, έτσι. Ναι. Απλά... Η πρώτη κουβέντα που λέει... αυτό που έχεις, ναι. Εντάξει, αυτό το λένε και πολλοί παιδοψυχολόγοι ότι έχει και ανάγκη να το πει η μαμά. Απλά υπάρχει και ο κίνδυνος, όχι ο κίνδυνος, είναι ορατό το ενδεχόμενο να μην πει ούτε μπαμπά ούτε μαμά αν δεν το πάρει κάποιος αυτό το παιδί και να μείνει για πάντα μόνο του. Λοιπόν, εγώ άμα συγκρίνω τα παιδιά μου, έτσι, όταν ήταν μικρά, την πρώτη λέξη που λένε είναι μπαμπά και μαμά. Η πρώτη λέξη. Δεν είναι, πρώτα αυτήν μαθαίνουν, τίποτα άλλο. Και όλα τα παιδιά βέβαια, αλλά και τη βλέπεις ότι όταν λέει μπαμπά η κόρη μου, το νιώθει ρε παιδί μου, ακόμα όταν ήταν από μικρό. Το παιδί αυτό τι, πού θα μπει, τι. Θα το μπερδέψουν τελείως, δεν υπάρχει. Ιδίως στο σχολείο παιδιά, εκεί είναι που θα γίνει το μπούλινγκ της τέτοια, δεν το συζητάω καν. Ας βγει ένας νόμος να απογορευτεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, επιτρέπεται κιόλας, δεν το έχουν παρακολουθήσει. Αυτό είπαμε λοιπόν. Σήμερα αυτό συζητούμε, ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο του 2018 και το άρθρο 8 στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάμε πάντα, επιτρέπεται μόνο η αναδοχή, όχι όμως η υιοθεσία. Δεν επιτρέπεται η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Δεν είναι το ίδιο. Όχι, η αναδοχή με την υιοθεσία δεν είναι το ίδιο. Η υιοθεσία σημαίνει ότι παίρνω τη θέση του φυσικού γονέα σε όλα, δικαιώματα, υποχρεώσεις κτλ. Ναι. Η αναδοχή σημαίνει ότι ο ανάδοχος συνεργάζεται με το φυσικό γονέα και για οτιδήποτε χρειαστεί το λόγο έχει
και ο φυσικός γονέας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Α, και όχι. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου. Τάσο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Να πω εγώ κάτι σε αυτό το σημείο. Για να σε ακούσουμε. Λόγω από προσωπικής εμπειρίας κιόλας, είχα κάποτε ένα φιλικό ζευγάρι, οι οποίοι επιθυμούσαν διακαώς ένα παιδί, διότι mm-hmm. η μητέρα δεν μπορούσε, η γυναίκα μάλλον δεν μπορούσε να συλλάβει. Mm-hmm. Θέλω να πω το ότι, πάνω σε αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ότι τόσοι περιμένουν να γίνουν ανάδοχοι, mm-hmm. υπάρχει τεράστια λίστα αναμονής. Έτσι, ναι, και για υιοθεσία, ναι, και για αναδοχή. Ναι, ναι. Και μάλιστα μέχρι πριν την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, έπαιρνε η διαδικασία περίπου 8 χρόνια. 6 έως 8 χρόνια. Και προσπαθήσανε, η αλήθεια είναι ότι με αυτό το νομοσχέδιο, ναι. να πάει αυτό το διάστημα αναμονής περίπου στους 12 μήνες. Ναι. 8 έως 12 μήνες. Για την υιοθεσία μιλώ πάντα. Επειδή είπε αυτό ο Κωνσταντίνος, ότι για το παιδάκι αυτό προτιμάται να μείνει μόνο του, από το να μην πάει σε ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι. Κωνσταντίνε, δεν είπα ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είπα ότι υπάρχει από τη μία υπάρχει αυτό που λέμε ότι δεν έχει το μαμά και το μπαμπά πρότυπο. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και μία μελέτη και μία εξέταση και ενδελεχής εξέταση κιόλας των δύο ανθρώπων που είναι να υιοθετήσουν. Ναι. Και από την άλλη υπάρχουν τα ζευγάρια τα οποία έχουν προβλήματα, έχουν ναι. Άρρωστο περιβάλλον. Τα ετερόφυλλα, ναι, ναι. τα οποία αν τα συγκρίνεις είναι και λίγο αθέμητος ναι. ο ανταγωνισμός, έτσι. Απλά αυτό λέω θεωρείς... ότι υπάρχει έρευνα πριν ναι. γίνει υιοθεσία. Mm-hmm. Δηλαδή το περνάμε από κόσκινο το ζευγάρι. Ναι. Αυτό... Εσύ θεωρείς ότι προτεραιότητα έχουν οι ομοφυλόφιλοι στο να πάρουν ένα παιδί. Δεν θα δίνει καμία προτεραιότητα. Ναι. Δεν είναι, νομίζω η προτεραιότητα δεν έχει να κάνει με το φύλο αρχικά. Ναι. Η προτεραιότητα για ένα παιδάκι, γιατί αυτό που θα πρέπει να σκεπτόμαστε είναι το καλό αυτού του παιδιού, ναι. έτσι. Δηλαδή δεν έρχομαι να απαντήσω στο ερώτημα ότι θα υιοθετήσει κάποιος ένα παιδί επειδή έχει διακαεί πόθο να υιοθετήσει ένα ναι. παιδί. Είναι λάθος εξ αρχής αυτή η βάση, δηλαδή αυτή η σκέψη είναι λάθος, είναι λαθασμένη. Η λογική που θα έπρεπε να μας διέπει είναι θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα παιδάκι για να καλυφθούν οι ανάγκες του παιδιού και όχι η δική μου ναι. εγωιστική ή μη αυτό δεν το κρίνω ανάγκη να γίνω μητέρα, πατέρας ναι. και ούτω καθεξής. Την ανάγκη του παιδιού θα πρέπει πρώτα να δούμε και να δούμε αν μπορεί αυτό το ζευγάρι που ζητά να υιοθετήσει το παιδί να καλύψει αυτή την ανάγκη. Δηλαδή το πρώτο μου και το βασικό σχόλιο και η σκέψη είναι... Υιοθετούμε ένα παιδί επειδή εμείς έχουμε την ανάγκη να γίνουμε γονείς. Αυτό. Ή υιοθετούμε ένα παιδί επειδή θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτού του παιδιού. Είναι ένα βασικό ερώτημα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να βάλω και μια ακόμη. Που αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα εκπομπής, αλλά ταιριάζει και εδώ. Και όταν κάνουμε βιολογικά όμως ένα παιδί, το κάνουμε γιατί θέλουμε, είμαστε προετοιμασμένοι να το κάνουμε. Πρέπει να περνάμε και εκεί από τεστ. Σίγουρα. Τι του παρέχουμε του παιδιού. Σίγουρα. Εδώ το δυσκολεύεις ακόμα περισσότερο, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Μας πήρε λίγο η ώρα, αλλά έχουμε άλλα 25 λεπτά στη διάθεσή μας. Και είχαμε πει ότι σήμερα θα ξυπνήσουμε και κάποιον από εσάς. Για να δούμε, θα προλάβουμε. Λοιπόν, και εννοείται όλα θα προλαβαίνουμε εμείς εδώ. Έτσι, ναι. Όλα θα τα προλάβουμε, γιατί όταν κάτι το βάζουμε στο μυαλό μας και είναι στόχος, και όταν κάτι θέλουμε να το κάνουμε θεσμό. Λοιπόν, έχουμε το. Να καλέσουμε, λοιπόν. Πάρε τηλέφωνο να δούμε ποιο θα ξυπνήσουμε. Πάμε να δούμε άμα θα τον ξυπνήσουμε ή θα το ακούσει. Το σηκώνει. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ποιος είναι τέτοια ώρα. Ναι, είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Βγάλτε τα πέρα εσείς τώρα. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Στάθη μου, καλή σου μέρα. Ο Στάθης, δεν είσαι. Ναι, εγώ. Ναι. Τώρα θα αναρωτιέ... Ναι, ναι. Θα αναρωτιέσαι ποιος σου τηλεφωνεί 8 παρά 20 το πρωί. Λοιπόν, είμαι η Άννα και σου τηλεφωνώ από τον Αθλητικό Λίμπερο 107,4 μαζί με τον Κωνσταντίνο και τη Χριστίνα στην εκπομπή 2-1 με το καλημέρα. Θέλαμε να σε ξυπνήσουμε με τον πιο γλυκό τρόπο, γιατί η φίλη σου η Στέλλα μας έστειλε μήνυμα. Γιατί, τι θέλετε. Αλήθεια. Η φίλη σου η Στέλλα μας έστειλε μήνυμα και μας είπε σήμερα το πρωί να ξυπνήσετε το Στάθη. Κάναμε ναι, καλά εντάξει. που σε ξυπνήσαμε. Καλά κάνετε, ξέρω. Ξέρω. Έγινε, βρε Στάθη. Θα την μαλώσω μετά. Στάθη, ποια είναι η Στέλλα? Τι είναι στη ζωή σου η Στέλλα? Το κορίτσι μου είναι. Το κορίτσι του, τι θα είναι, καμιά άγνωστη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και ελπίζουμε να είσαι στην παρέα μας τώρα κάθε πρωί, 6 με 8, εδώ στον Αθλητικό Λίμπερο. Φιλιά Στάθη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Όχι, εντάξει, αφού το περάσαμε έτσι ανέμακτα αυτό. Πήγε λίγο να στην πει στην αρχή. Ποιος είναι, βρε,
Εντάξει, μωρέ, πήρα τη γλυκιά μου τη φωνή, τον ξύπνησα καλά τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό θα γίνεται κάθε Τετάρτη και αν θέλετε κάποιον από εσάς να ξυπνάμε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. FM κενό μήνυμα στο 54222 και να μας ενημερώνετε. Έχουμε πολλά πολλά μηνύματα. Έχουμε και κόσμο στις γραμμές. Γίνεται χαμός με το θέμα αυτό. Το θέμα το σημερινό κέικ και τσουρουφλάι, αλλά είναι επίσης πολύ σοβαρό και θα διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο ήρθε πριν από λίγο, ή μάλλον όχι πριν από λίγο, πριν από αρκετή ώρα. Εγώ σαν μάνα τριών παιδιών προτιμώ να υιοθετούν παιδιά ομόφυλα ζευγάρια από το να κάνουν παιδιά άνθρωποι που τα χτυπάν, που τα κακοποιούν σεξουαλικά και όλα αυτά που έχουν γίνει σημεία των καιρών μας, διότι τα παιδιά χρειάζονται αγάπη για να μεγαλώσουν. Το φίλο δεν καθορίζει την αγάπη, λέει η Σούλα, στην οποία στέλνουμε την καλημέρα μας και την ευχαριστούμε για αυτό το μήνυμα. Καλημέρα Σούλα, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό το κομμάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι προτιμότερο ένα παιδί να μεγαλώνει σωστά και με σέβας και με αγάπη, γιατί έχουμε ακούσει και ζευγάρια τα οποία είναι μαμά-μπαμπάς, αλλά το παιδί μεγαλώνει πολύ άσχημα. Ε, καλά, αυτό είναι δεδομένο. Δεν όχι, το έχουμε ακούσει, συνεχώς γίνεται. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές, ναι. Για να ανοίξουμε τις γραμμές ξανά. Ελάτε, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καταρχήν, κάνουμε νομίζω μία λάθος υπόθεση στις τόσες υποθέσεις εργασίας που χρησιμοποιούμε εδώ. Ναι. Γιατί δεδομένα δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Γιατί πιστεύουμε ότι τα ομόφυλα ζευγάρια κατέχουν την αγάπη? Από πού προκύπτει αυτό ως αλήθεια και ως δεδομένο? Δεν νομίζω ότι είναι θέμα φίλου η αγάπη, είναι θέμα νοημοσύνης. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Γιατί η αγάπη δεν είναι συνέστημα. Ναι. Ναι. Η αγάπη είναι τρόπος σκέψης, παιδιά, έτσι. Mm. Η αγάπη δεν είναι συνέστημα, είπατε. Όχι, δεν είναι. Είναι τρόπος σκέψης. Μάλιστα. Είναι ένας τρόπος που σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι αγαπητικά προς γύρω σου. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις αγάπη και να αγαπάς μόνο το παιδί σου. Mm-hmm. Αυτό είναι ενστικτόδες, άρα παραπέμπει στο κτηνόδες. Ναι. Ένα ανθρώπινο συνέστημα είναι πανανθρώπινο και εδώ, λοιπόν. Αλλά δεν θέλω να πω αυτό. Άρα μάλλον λέτε ότι το φίλο δεν καθορίζει την αγάπη, οπότε ευθύς εξ αρχής δεν θα πρέπει να λέμε. Αντιθέτως, τίθεται εν πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά την δική μου οπτική. Μέσα από την ομοφιλοφιλία υπάρχει ένας διαχωρισμός, παιδιά. Ο διαχωρισμός δεν είναι παράγον της αγάπης, δεν είναι χαρακτηριστικό της αγάπης. Αντιθέτως, είναι χαρακτηριστικό του μίσους. Και μάλλον του φόβου, θα έλεγα περισσότερο. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αμφισβητώ ευθέως την υπόθεση ότι έχουν αγάπη τα ομόφυλα ζευγάρια από τη στιγμή που διαχωρίζονται από τους άλλους. Να σου πω, το όνομα σου? Ναι, Κωνσταντίνη, σε ακούω. Άκης. Άκη, το επιχείρημα αυτό και η υπόθεση εργασίας που κάνουμε βασίζεται στο ότι, όπως και στα ετερόφυλα ζευγάρια, έτσι, που υιοθετούν, υπάρχει μια διεργασία και μια έρευνα εντελεχής του ζευγαριού, το έχει τους πόρους, έχει το καλό περιβάλλον, okay, την καλή σχέση τύπης, μεταξύ τύπης, του. Τύπης. Όχι, είναι πάρα πολύ διεξοδικός ο έλεγχος που γίνεται, γιατί απλούστατα δεν θέλουν να εκτεθούν οι άνθρωποι που δίνουν τα παιδιά, στο εξωτερικό κυρίως που γίνεται αυτό, και το κάνουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Λογική των κριτηρίων. Δεν θέλω να μπούμε στην κριτική των κριτηρίων αυτή τη στιγμή, δεν είναι μάλλον το θέμα σας αυτό, αν αντιλαμβάνομαι. Και για να επιστρέψω στο θέμα σας, το να νομιμοποιήσω την όποια άλλη μου επιλογή σεξουαλική με την υιοθέτηση ενός παιδιού, έτσι ώστε να φαίνομαι κοινωνικά κανονικός, στην ουσία να υπεξαιρέσω την κανονικότητα με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι αλητία κατά την άποψή μου. Αν όντως θέλω να ολοκληρώσω και να δώσω αγάπη, μπορώ να το κάνω και με την αναδοχή ή μπορώ να το κάνω και με τους άλλους τρόπους τους οποίους και αναφέρατε. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Φιλάρετο στο κομμάτι το οποίο σήμερα διαχειρίστηκε με τον λόγο του. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ στρέβλωση και στοχευμένα και συνειδητά δεν χρησιμοποιεί τη λέξη ανομαλία. Γιατί δεν είναι. Είναι στρέβλωση. Και είναι στρέβλωση του νου. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι η ελευθερία δεν είναι καταπάτηση της αλήθειας. Έτσι. Στο όνομα της ελευθερίας δεν θα αλλάξουμε την αλήθεια. Η αλήθεια θα μας καθορίσει. Η αλήθεια, λοιπόν, δεν μπορεί παρά να είναι μία, παιδιά. Δεν μπορεί να είναι 7,5 δισεκατομμύρια όσα τα μυαλά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι όρθια στον πλανήτη. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι βαβέλ. Και φυσικά μην έχετε την πεποίθηση ότι αυτό μπορεί να είναι δυνατόν. Η αλήθεια είναι πάντα μία. Την αλήθεια πρέπει να βρούμε και αυτή να μας καθορίσει, και όχι εμείς να καθορίσουμε με τις προσωπικές μας ψευδοαλήθειες, οι οποίες προκύπτουν από τον εγωισμό μας κατά βάση.
Άκη μου, σε αυτό που θα συμφωνήσω μαζί σου είναι ότι η αλήθεια όντως είναι μία, αλλά εμείς οι άνθρωποι έχουμε τη δική μας οπτική για την αλήθεια. Λοιπόν, συμφωνώ με την οπτική, ναι. Συμφωνώ, γι' αυτό και είμαστε εδώ για να συζητάμε, όχι για να επιβάλλουμε εις στη γνώμη του άλλου, εννοείται, αλλά για να συζητάμε, για να προσεγγίσουμε τις πλευρές, έτσι ώστε ο καθένας να βοηθηθεί ή και να βοηθήσει τον άλλον να φτάσει στην μία αλήθεια όμως, έτσι. Όχι να δημιουργήσουμε νέες αλήθειες, γιατί δεν είναι δυνατόν αυτό. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, να είσαι καλά, έχουμε γραμμούλες. Είσαι σπίτι, καλημέρα. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Σεβαστή άποψη του φίλου. Και εγώ κρατάω αυτό που είπε, ότι επειδή θέλω να είμαι κοινωνικά αποδεκτός, θέλω να υιοθετήσω δηλαδή ένα παιδί για να είμαι κοινωνικά αποδεκτός. Επομένως, κρίνεις και εσύ ή συμφωνείς με τη λογική που λέει ότι τα ομόφυλα ζευγάρια θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί για να είναι κοινωνικά αποδεκτή. Ωραία, αυτό λες εσύ. Έμεινε διαφωνία μου στο ότι δεν το κάνουν, γι' αυτό το κάνουν γιατί θέλουν να πάρουν ένα παιδί. Έχουν πατρικό ένστικτο ή μητρικό ένστικτο αντίστοιχα. Και εγώ θα πω εδώ πάλι, άλλη μια φορά, ότι δεν είναι θέμα του τι θέλω εγώ πραγματικά. Θέμα είναι το τι χρειάζεται αυτό το παιδί. Σωστό. Έτσι, έχουμε διαφορετικές απόψεις, γι' αυτό κάνουμε τούτη την κουβέντα. Δεν ανέφερα το γεγονός ότι και στο εξωτερικό απορρίπτονται πάρα πολλά ζευγάρια ομόφυλα, γιατί απλούστατα δεν είναι έτοιμα, δεν πληρούν κάποιες προδιαγραφές, έτσι. Mm-hmm. Αυτό εννοείται. Δεν είναι ότι επειδή δεν το ανέφερα δεν ισχύει. Απλά υπάρχουν και άλλα που πληρούν τις προδιαγραφές. Σε αυτά αναφέρομαι εγώ κυρίως. Μάλιστα, για πάμε να σας ακούσουμε. Ελάτε, καλημέρα. 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 Καλώς τον. Γιάννη Τσά. Τι κάνετε, παιδιά? Είμαστε καλά. Εδώ. Εσύ αναρωτιέμαι πώς είσαι σήμερα. Καλά είμαι. Γιατί αναρωτιέσαι? Ωραία. Δίστανται οι απόψεις. Γιατί δίστανται? Μη σου πω και τριήστανται, έτσι όπως είμαστε. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, είναι σεβαστή. Λοιπόν, παιδιά, δεν ταιριάζουμε. Εγώ ταυτίζομαι με την κυρία Σούλα που έστειλε. Ναι. Και στέλνω τους χαιρετισμούς μου για το θέμα. Έστειλε μήνυμα, το διάβασε πριν. Ναι, το διάβασα. Όχι, εγώ είμαι η Άννα που το διάβασα, αλλά δεν έχει σημασία. Το διαβάσαμε από εδώ. Και έχει και πολύ ωραίο όνομα, είναι το όνομα της μάνας μου. Με το που το άκουσα το όνομα, λέω μπράβο, κυρία Σούλα. Είπε την πιο ωραία γνώμη και μπράβο. Λοιπόν, εγώ δεν θα μπω τώρα στο θέμα, έτσι, που είπε ο κύριος ότι αν αγαπάνε ομοφυλόφιλοι, γι' αυτό είναι πολύ ρατσιστικό. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή δεν έχουν την ανάγκη να αγαπήσουν. Τι ήταν αυτό, και δεν τον απαντήσατε τον κύριο. Δεν ήταν ρατσιστικό. Όχι, δεν νομίζω ότι είπε κάτι ρατσιστικό. Για να προστατεύσω και τον προηγούμενο κρατή, δεν νομίζω ότι είπε κάτι ρατσιστικό. Είπε ότι δεν είναι θέμα φίλου ή αγάπη. Αυτό είπε. Άννα, επειδή γεννήθηκαν. Ναι. Δεν ξέρω από αυτά. Δηλαδή, προφανώς γεννήθηκαν να είναι ομοφυλόφιλοι. Δηλαδή, δεν έχουν την ανάγκη να αγαπήσουν. Τι ήταν αυτό τώρα, δεν ξέρω. Θα θυμίσω μόνο δύο προστατικά. Για το ρόλο της κοινωνίας μας και πώς εξελίσσεται. Ναι. Όταν έγινε ο πολιτικός γάμος του Μεγάλου Ανδρέα, που οι παπάδες δεν βαφτίζανε αν έκανες πολιτικό γάμο, τα θυμάστε, έτσι, και τώρα απλά κάνεις ένα χαρτί, έτσι, και θα θυμίσω ένα άλλο, και να σας αφήσω, τέλος πάντων, θα μιλήσω παραπάνω, αλλά μιλήσω άλλος εκατός. Λοιπόν, όταν πέθανε ένας μεγάλος εδώ στην περιοχή πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, έτσι, που είχε συνεισφέρει για να φύγουν όλοι οι Γερμανοτσολιάδες από εδώ, έτσι. Ναι. Και είπε, παιδιά, είπε, ήταν εφησιαστικά χριστιανός ορθόδοξος, όπως όλοι οι μεγάλοι καπετάνοι του Ελλάς εδώ πέρα, και είχαν έρθει όλοι οι καπεταναίοι, ακούς Κώστα, ναι. με τις πιστόλες και τις μουστάκες για να του τιμήσουνε, εδώ στην περιοχή, τέλος πάντων, και είπε, παιδιά, την ημέρα που θα πέθαινε, άκουσε Άννα και Χριστά για να μαθαίνει. Θέλω να κυριευτώ. Και έρχεται εδώ ο παπάς, ήταν από την Κύπρο αυτός ο παπάς, και του λέει, όχι, εγώ δεν σε κοινωνάω γιατί είσαι κομμουνιστής. Μιλάμε φοβερά πράγματα. Πρόσεξε. Καλά, είναι... Ναι. Όχι, για να δεις τις αντιλήψεις. Καταλαβαίνω που το πας, ναι. Ναι, περίμενε. Και έγινε ένας χαμός, πάνε καπετανέοι εκεί, καταλαβαίνεις τώρα, τον απειλήσανε, δεν άλλαζε γνώμη με τίποτα. Παρενέβη ο Μητροπολίτης ο ίδιος, δεν άλλαζε ο παπάς γνώμη με τίποτα. Και φέρανε παπά από άλλη περιοχή. Για να τον κοινωνήσει. Το κοινώνησε και πέθανε την ίδια ώρα. Μάλιστα. Και ένας καπετάνιος... Καταλήγουμε στο ότι συμφωνείτε... Δεν άκουσα. Άρα καταλήγουμε στο ότι συμφωνείτε με την, με την... υιοθεσία ενός παιδιού από ομοφυλόφιλο. Παιδιά, βέβαια. Εννοείται. Μετά από 20 χρόνια, εγώ πιστεύω ότι θα τα ακούμε και θα γελάμε. Εγώ κατάλαβα αυτό που θέλω να πει. Ήθελα να καταλήξω στο ότι αλλάζει τα πράγματα. Με τον καπετάνιο του Ελλάς
και με τον πολιτικό γάμο που τώρα τα ακούμε, δεν τα ακούμε και γελάμε. Μας φαίνονται, ναι, μας φαίνονται. Εγώ συμφωνώ. Μας φαίνονται περίεργα τώρα πια. Έτσι. Να σας πω κάτι. Πες για να πάμε στον επόμενο. Επειδή έχουμε πολλές γραμμούλες, να σου πούμε την καλημέρα μας και να τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χριστίνακη, δεν σε ακούω αυτές τις μέρες πολύ, δεν σηκώνομαι νωρίς, αλλά ελπίζω να μην έχεις ρίξει ρυθμούς. Όχι καλέ, είναι hot. Αλλά πώς ρίχνουμε εμείς ρυθμούς εδώ, δεν γίνεται αυτό. Σε άκουσα μια μέρα, έκανες μακαρονάδα, έτσι. Η Χριστίνα έκανε μακαρονάδα. Μπράβο, έτσι μαγειρεύεις. Γεια σου Γιάννη Τσά, γεια σου. Μπράβο. Γεια σου, συντροφέ. Για πάμε στον επόμενο. Όχι παιδί μου, να κάνεις μακαρονάδα, καλά προς Θεού. Έβγαλες και φωτογραφία, τα είδαμε εμείς, τα είδαμε. Καλημέρα σας, ελάτε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Λοιπόν, να πω κι εγώ τη γνώμη. Ναι, να την πείτε. Να είσαι ομοφιλόφιλος. Είναι κάτι που υπάρχει ένα πρόβλημα από την γέννα. Είναι μια ανομαλία ορμόνων, τέλος πάντων. Πρόβλημα, εντάξει. Να ακούτε. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια, για να σας ακούσουμε. Ναι. Κάτι είναι διαφορετικό. Πρόβλημα. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Δεν είμαι ρατσιστής σε αυτό το θέμα. Αλλά εγώ ρωτώ. Mm-hmm. Μια τέτοια οικογένεια. Για να πάρει ένα παιδάκι, τι κοινωνία θα βγει ρε παιδιά, τι παιδί θα βγει. Τι θα βλέπει αυτό εδώ πέρα. Θα βλέπει δύο άντρες να είναι ζευγάρι και να είναι μπαμπάς και μαμά. Για λίγο να το βάλουμε αυτό εδώ πέρα που συμφωνούν κάποιοι ότι ας πάρουν υιοθετημένο παιδί. Σίγουρα το υιοθετημένο παιδί θα έχει ένα πρόβλημα και θα θέλει γονείς. Τι γονείς θα θέλει. Τι κοινωνία θα κάνουμε ρε παιδιά αύριο μεθαύριο εδώ πέρα. Είμαστε που είμαστε ένα, να μην πω τη λέξη. Όχι να μην την πείτε. Να μην την πούμε. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει μετά. Μετά από 10-20 χρόνια τι θα γίνει η κοινωνία αυτή εδώ πέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλύτερη θα γίνει εδώ. Κωνσταντίνη, μου αρέσει που τα λες έτσι λίγο μακριά από το μικρόφωνο, νομίζω δεν ακούγονται. Λοιπόν, είναι ο τελευταίος. Ναι, ο τελευταίος. Ωραία, πάμε να σας ακούσουμε. Από Αθήνα ή Πειραιά, κάτι τέτοιο βλέπω. Νάτος. Καλημέρα. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Εσείς. Ναι, ναι. Τελευταίος και τυχερός που λένε. Αυτό μου άρεσε. Καλημέρα. Από πού τηλεφωνείς? Από Αθήνα. Καλημέρα στην Αθήνα μας. Καλημέρα. Για πες μας φίλε μου. Το όνομά σου? Γιάννης. Έλα Γιάννη να σε ακούσουμε και εσένα. Λοιπόν, το όλο θέμα με την υιοθεσία των παιδιών από κάποια γκέι ζευγάρια έχει προκύψει τα τελευταία 4-5 χρόνια πάρα πολύ έντονα και αυτό και πολύ μέσω τηλεόρασης. Εμένα η ερώτησή μου είναι αν θα πρέπει αφενός ένα παιδί να δοθεί σε μια γκέι οικογένεια, αν είναι πρέπον, και ναι. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν η γκέι κοινότητα τελικά, η οποία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη, χρειάζεται τη δική μας γνώμη αν πρέπει να υιοθετήσει ένα παιδί. Τη γνώμη μας δεν ξέρω αν τη χρειάζεται, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε την νομοθεσία. Τη γνώμη μας δεν ξέρω αν τη χρειάζεται. Κοίταξε να δεις. Δεν νομίζω ότι κάποιοι οι οποίοι ας πούμε, έχουν ακολουθήσει το δρόμο της διαφορετικότητας, άντρες ή γυναίκες, είναι το ίδιο καλή ή κακή γόνισσα και εμάς. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά, όταν μεγαλώνουν σιγά σιγά πάνε στο σχολείο, παίζουν με άλλα παιδάκια, είναι εύκολο το ερώτημα ότι κάποια στιγμή θα πει ο Νικολάκης η Μαρία που είναι ο μπαμπάς ή που είναι η μαμά σου. Είναι μια ερώτηση δηλαδή, ξέρεις, καθημερινή που γίνεται στα σχολεία. Και το άλλο το παιδάκι μπορεί να έχει μια ψυχοσύνδεση λίγο διαφορετική και να μην καταλάβει ότι αυτό ερωτείται καθαρά επιδερμικά και να στεναχωρηθεί. Ναι. Και στην πάροδο των χρόνων κάποια πράγματα ξέρετε στα μικρά παιδιά μένουν και κουσούρια. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί ότι δύο γκέι γονείς μπορεί να είναι πολύ καλύτερη από δύο ετερόφιλους γονείς. Σε αυτό, καλά, και ούτε το προϋποθέτει. Έτσι, γιατί είπαμε ότι δεν είναι ότι επειδή είναι ομοφιλόφιλοι θα είναι και καλοί γονείς. Δεν το είπαμε αυτό. Εντάξει, εννοείται. Σε αυτό που λες πάντως, είναι και στο θέμα, στο χέρι των straight γονιών, να μάθουν και στα παιδιά τους
ότι εφόσον γίνει αυτό, ότι είναι και κάτι στην κανονικότητα, ότι είναι κάτι το οποίο το ζούμε. Πρέπει λίγο να μην το, να το χειριζόμαστε λεπτά, ακόμη και τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, όπως τα μαθαίνεις... Να σου ρωτήσω κάτι. Να σου πω το σκεπτικό. Όπως το παιδί σου το μαθαίνεις, να μην πηγαίνει στο παιδάκι το άλλο και να λέει είσαι χοντρό, είσαι άσχημο, είσαι τέτοιο. Να μάθει να μην λέει, να προσέχει τι λέει γενικότερα και σε όλες τις πτυχές της επικοινωνίας του. Δεν είναι δύσκολο. Πιστεύεις ότι είναι εύκολο ένα παιδάκι που πάει στην πρώτη δημοτικού να κατανοήσει ότι, πώς να το πω, ότι αν πει στον Νικολάκη που είναι η μαμά σου γελώντας, θα το κάνει επιθέτως να το πληγώσει. Εγώ, τα παιδάκια θα το λέει για πλάκα. Γιάννη μου, για να σε χαιρετήσουμε με αυτό, εγώ πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από τον τρόπο που θα μεγαλώσουμε εμείς το παιδί μας. Αν εμείς το παιδί μας το μεγαλώσουμε με αγάπη, τότε αγάπη θα δώσει. Όπως και το άλλο το παιδάκι, μπορεί και εκείνο να αγαλουχθεί και να του πούνε ότι ξέρεις τι θα τα έχεις αυτά τα προβλήματα. Μάθε να είσαι πιο σκληρός απέναντι στην κοινωνία, ότι θα έχεις τέτοια προβλήματα από την αρχή. Εντάξει, είναι λίγο αμφίδρομο αυτό. Είναι λίγο... Κλείνοντας, να πω στη φίλη μου τη Χριστίνα, ναι, ότι θα σωθούμε εύκολα φέτος. Ναι, το πιστεύω. Έτσι. Να είσαι καλά. Θα το δούμε εύκολα φέτος. Ναι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλημέρα. Λοιπόν, το ξέραμε ότι αυτό το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο. Το ξέραμε ότι θα σας κινητοποιήσει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι έπρεπε να το αναζητήσουμε έτσι και λίγο μέσα στο μυαλό μας. Και θα έπρεπε να έχουμε άλλες 2 ώρες δύο λες λίγες. Λοιπόν, επειδή θα κλείσουμε σε λίγο, να πω κι εγώ τη γνώμη μου τώρα αφού σας άκουσα όλους και χαίρομαι για τη συμμετοχή σας. Το πρώτο ερώτημα που θα έθετα σε αυτή την περίπτωση και νομίζω το είπα και λίγο νωρίτερα είναι ποια είναι η ανάγκη αυτού του παιδιού. Δεν πάμε εγωιστικά να υιοθετήσουμε ένα παιδί, δεν πάμε εγωιστικά να γίνουμε ανάδοχοι ενός παιδιού, επειδή θέλουμε εμείς οπωσδήποτε να νιώσουμε αυτό που έχουν νιώσει εκατομμύρια δισεκατομμύρια άλλοι άνθρωποι. Γιατί ξέρετε τι, τότε το κίνητρό μας είναι μόνο ο εγωισμός, δεν είναι η αγάπη. Άρα τα ερωτήματα μας θα πρέπει να είναι τι χρειάζεται αυτό το παιδάκι, ποια είναι η κοινωνική και η συναισθηματική προσαρμογή αυτού του παιδιού που θα μεγαλώσει σε ένα ζευγάρι ομόφυλο, ποια είναι η ανάπτυξη της ταυτότητάς του, του σεξουαλικού του προσανατολισμού, να το πω έτσι. Θα έχει μια τυπική ανάπτυξη, θα έχει δυσκολίες. Πώς θα αντιμετωπίσει την κοινωνία αυτό το παιδί, πώς θα αντιμετωπίσει το παιδί αυτή την κοινωνία. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Και να σας πω και κάτι. Χωρίς να γίνομαι μελοδραματική, χωρίς να έχω συναισθηματισμό, λέω μόνο αυτό που νιώθω. Και από τούτη εδώ την εκπομπή, μόνο αυτά που νιώθουμε αληθινά λέμε. Τα παιδιά για να μεγαλώσουν ένα πράγμα χρειάζονται. Χρειάζονται αγάπη. Αγάπη. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, αυτό που πρέπει να δώσεις στο παιδί είναι η αγάπη. Αν δεν ξέρεις να δίνεις αγάπη, αν δεν μπορείς να δώσεις αγάπη, τότε δεν πρέπει να μπεις στη διαδικασία ούτε να γίνεις ανάδοχος, ούτε να θελήσεις να υιοθετήσεις. Είναι άλλα τα κριτήρια όταν λέω ότι εγώ θέλω οπωσδήποτε να υιοθετήσω ένα παιδί γιατί θέλω να γίνω μάνα ή θέλω να γίνω πατέρας, και άλλο είναι να πω ότι θα υιοθετήσω ένα παιδί για να το βγάλω από τη δομή, από την ορφάνια, από τη φτώχεια. Έχω δει με τα μάτια μου γονείς οι οποίοι υιοθέτησαν στη γειτονιά μου, υιοθέτησαν παιδάκι από αφροαμερικανάκι, έτσι, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιώ και λέξη που δεν είναι politically correct. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια, γιατί ξέρουν ότι θα έχουν αναλάβει ένα δύσκολο έργο και όμως θα το φέρουν εις πέρας. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ, δεν θέλω όμως να καταχρεστώ άλλο το χρόνο. Εγώ να πω κάτι πάνω σε αυτό, ότι πολλοί έχουν τον τίτλο, αλλά επί της ουσίας δεν σημαίνει τίποτα. Πολλοί λένε εγώ είμαι μάνα. Mm-hmm. Και στην ουσία δεν είναι μάνα όπως πρέπει να είναι μια μάνα, όπως και ο πατέρας. Ή ο πατέρας. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ, ακολουθεί για ένα απολαυστικό δίωρο ο Κωστής ο Τσετσερός που το λατρεύουμε. Αυτός νομίζω θα σας ανεβάσει, έτσι δεν θα είναι βαρύ το κλίμα όπως ήταν με εμάς σήμερα. Τι θέλουμε να πούμε? Να πούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό απόψε. Καλή επιτυχία, ελληνική ομάδα. Έτσι, να σκίσει. Ναι. Βέβαια, αυτό ήθελα να πει Χριστίνα και παιδιά δεν γινόταν να μην δεν το πει. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ μέσα από την καρδιά μας που ήσασταν και σήμερα εδώ σε αυτό το πρωινό παρεάκι που κάθε μέρα μεγαλώνει όλο και περισσότερο, που σας κρατάει σε τροφιά με χαμόγελα, με προβληματισμούς, με δυσκολίες, με αρνητισμό,
αλλά είναι πάντα εδώ κάθε μέρα για να σας κάνει συντροφιά. Και αύριο λοιπόν, εδώ ο Κωνσταντίνος, η Χριστίνα και η Άννα θα σας ξυπνήσουν στις 6 το πρωί. Γεια σας. Καλημέρα.